Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Ευλογητός Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήθεια της Θεοσόστου Ταύτης Μητροπόλεως, σεβασμιότατοι πατέρες, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, αγαπητοί υψηλοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί αδελφοί, άλλωστε όλοι προσκεκλημένοι είμαστε. Αισθάνομαι την ανάγκη να δοξολογήσω τον Θεό και να τον ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, επικαλούμενος την χάρη και ευλογία του, εις τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Γόρτινος και Μεγαλουπόλεως, Γλυφάδας, Κυθύρων, Πειραιός, αλλά και εις την σύναξη κληρικών και μοναχών, διότι μας προσκάλεσαν, οργάνωσαν και διευθετούν την ιερά αυτή σύναξη, η οποία έχει μεγάλη σημασία στην εποχή μας. Δεν θα αναλυθώ σε λόγους περισσότερους, διότι θα ακούσουμε πάρα πολλά σήμερα. Θα με επιτρέψετε όμως δύο πράγματα να τονίσω. Το ένα είναι το εξής, ότι ο σκοπός μας
δεν είναι επιθετικός και ελεγκτικός. Είναι μια κίνηση παρακλητική, μια κίνηση ομολογητική συνάμα της πίστεως και παραδόσεώς μας και η έκφραση ενός βαθυτάτου παραπόνου για την σκολιά πορεία την οποία ακολουθεί η προετοιμασία και λυπούμεθα ίσως και η διεξαγωγή της Ιεράς και Μεγάλης Συνόδου ως μη όφελε εις την Εκκλησία μας. Γι' αυτό το λόγο θα διατυπωθούν απόψεις, πολλές απόψεις, οι οποίες θέλουν αυτό να διευκολύνουν, να χαραχθεί έστω και την τελευταία στιγμή ορθόδοξος πορεία στηριζόμενη στην προφητική, την αποστολική και την αγιοπατερική μας παράδοση. Από την άλλη πλευρά, με την μακρά δόξα τω Θεώ εμπειρία μου σε ανάλογες περιπτώσεις, συνέδρια και ημερίδες, θα ήθελα να παρακαλέσω κάτι ιδιαιτέρως και ευχαριστώ για την τιμή που μου εκάματε να είμαι σε αυτή τη θέση και να έχω το δικαίωμα να πω, χρώμενος το δικαιώματι που μου δώσατε, να μπορέσω να διατυπώσω 2-3 πράγματα. Το πρώτον, πολύ σύντομο, ίσως εκεί σταθώ, είναι ο σεβασμός του χρόνου. Δεν ήλθαμε εδώ να κάνουμε διαλέξεις. Η διάλεξη μπορεί να γίνει από κάποιον σε μια ειδική αίθουσα και να είναι μόνος και να μιλήσει όσο αντέχει και όσο αντέχουν οι ακροατές. Εδώ κάνουμε ένα είδος ανακοινώσεων, όπως είναι στα επιστημονικά συνέδρια. Οι γιατροί έχουν συνέδρια, ενός τετάρτου είναι οι ανακοινώσεις. Εδώ σήμερα έχουμε 20 λεπτών για να μπορέσουμε να τελειώσουμε και να μπορέσουμε να έχουμε την αντοχή να ακούσουμε. Έλεγε ο Μακαρίτης, ο καθηγητής, ο Παναγιώτης ο Τρεμπέλας, στην σχολή μας ως καθηγητής και της ομιλητικής και κατηχητικής, έλεγε: το κήρυγμα, αν ξεπεράσει τα 15 λεπτά, συντελεί στο να ξεχάσουμε τα όσα ακούστησαν προηγουμένως. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο σε παρόμοιες συνάξεις. Επομένως, θα σεβαστούμε το χρόνο και θα μου επιτρέψετε. Όποιος και αν είναι εις το βήμα, αισθάνομαι έσκατος πάντων, και αυτό που λέγω συνήθως είναι οι επίσκοποι μας να είναι στο ύψος της παραδόσεως των Αγίων Πατέρων και εμείς οι καθηγητές εντός και εκτός εισαγωγικών να πέφτουμε μπρούμητα κάτω, να τους φιλούμε τα πόδια. Αυτός είναι ο ρόλος μας και αυτή είναι η θέση μας, να βοηθούμε τους επισκόπους μας και το πλήρωμα μέσα στην Εκκλησία. Όποιος λοιπόν και να ομιλεί, θα αρχίσει με τον Παπαγιώργη αυτή η πράξη και παρακαλώ να συνεχιστεί με τους μετέπειτα προεδρεύοντες, συντονιστές καλύτερα των συνάξεων, και θα ειδοποιούμε στα 18 λεπτά ότι μόνο 2 λεπτά μένουν. Παρακαλώ λοιπόν, ας διαβάσουμε ένα μέρος από την ανακοίνωσή μας, αυτό που θεωρούμε ουσιοδέστερο, διότι τα υπόλοιπα θα δημοσιευθούν και εύχομαι πρώτης της Συνόδου να έχουν δημοσιευθεί. Αρχίζουμε όμως με κάποιους χαιρετισμούς. Έχουμε μαζί μας επίσημο εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ουκρανίας, του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Ονουφρίου, των Σεβασμιότατων Επίσκοπων κατά το Σλαβικό Σύστημα, Μπρατσέχ κύριο Λογκίνο. Τον παρακαλούμε να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. În al preasfințiile voastre, sevasmiotate, vreau cuvioși pe apucere și părinți și cuvioase măicuțe. Pateres, agapiti, pisti. Cu cea mai mare durere în suflet suntem astăzi creștinii ortodoxi. Με πολύ πόνο ψυχής είμαστε εμείς σήμερα οι χριστιανοί ορθόδοξοι. De zilele în care am ajuns, αυτές οι μέρες που φτάσαμε, ca să suferim în biserica noastră ortodoxă, να έχουμε πόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, λοβιτούρλε δινεύουν του ΙΕΙ, επειδή από μέσα μας χτυπάνε.
Deoarece 2000 de ani, Επειδή 2000 χρόνια, de când biserica noastră a fost lovită din toate părțile, toate ereziile, που η Εκκλησία μας τον χτυπήσανε από όλες τις πλευρές, όλες τις αιρέσεις, Sfinții Părinții ai Bisericii noastre, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, au păstrat dogmele și credința adevărată precum le-au primit. Κρατήσανε τα dogmata και την αληθινή πίστη όπως τα πήρανε και αυτοί. Dorim asta să vă îmbrățișăm cu toată dragostea în Hristos Domnul nostru. Θέλουμε να σας αγκαλιάσουμε σήμερα με όλη την αγάπη εν Χριστώ. Și după Dumnezeiescul psalmist care zice ce bine este ca frații să fie împreună. Και όπως λέει ο David, τι καλό είναι οι αδελφοί να είναι μαζί. Dar nu dragoste fățarnică cu ereticii. Αλλά όχι, ψευδοαγάπη, αγαπολογία με τους ερετικούς. Ci cu frații noștri din credința noastră bună, canonică și dreaptă. Αλλά αυτή την αγάπη και να είμαστε αδέλφια εμείς που έχουμε την ίδια πίστη. Și unde dragostea se bucură de adevărul pe care îl trăim în biserica noastră. Που η αγάπη χαίρεται από την αλήθεια. Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς αλήθεια μέσα στην Εκκλησία μας. Astăzi ne-a adunat durerea sufletului. Σήμερα μας έφερε εδώ ο πόνος της ψυχής. Și frământările poporului ortodox de pretutindenea. Και παντού ο λαός έχει αυτό το πόνο. De marele pericol care a venit în fața noastră. Επειδή μπροστά μας υπάρχει ένα μεγάλο κίνδυνο. De a veni trădători Sfintei noastre credințe ortodoxe. Επειδή έρχονται οι προοδότες της ορθόδοξης μας πίστη. Ori să mărturisim adevărul sfânt care ne este dat de cea mai scumpă comoară. Μπορούμε να γινόμαστε προοδότες της ορθόδοξης μας πίστεως ή να μαρτυρούμε την ορθόδοξη πίστη. Noi știm decât o biserică pe care ne-a lăsat-o Hristos, Domnul nostru. Εμείς ξέρουμε μόνο μία εκκλησία που μας άφησε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Și aceasta este Sfânta Biserică, una sobornicească și apostolicească. Και αυτή είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Și drept măritoarea credință πε care vrem. Και η πίστη που ο Χριστός μας το έδωσε. Să ne întoarcem la scumpul nostru Mântuitor în veșnicie. Που εμείς θέλουμε να κρατήσουμε αυτή την πίστη και να πάμε στον Χριστό στην αιωνιότητα μαζί Του. Aceasta este biserica pe care nici porțile iadului nu vor sfârâma. Αυτή είναι η εκκλησία που οι πύλες του Άδου δεν θα μπορούν να τον νικήσουν. Al cărei cap este Hristos. Που ο κεφαλής της εκκλησίας είναι μόνο ο Χριστός. Nu recunoaștem alte zise biserici, surori eretice. Δεν αναγνωρίζουμε καμία άλλη εκκλησία αδελφοί ερετικοί, λεγόμενοι αδελφοί. Și nici celelalte biserici ortodoxe cu cealaltă lume creștină. Και δεν αναγνωρίζουμε τις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησία με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο. Da, iubim pe toți și ναι, toată lumea de pe pământ. Ναι, αγαπάμε όλους τους ερετικούς, τους αγαπάμε όλο το κόσμο που υπάρχει στη γη, εμείς τους αγαπάμε. Că e făptura lui Dumnezeu. Επειδή είναι πλάσμα του Θεού. Și de aceea iubim. Και με αυτό το λόγο τους αγαπάμε. Și îndemnăm pe toți să se întoarcă la adevărata credință mântuitoare ortodoxă. Και τους λέμε όλους να γυρίσουν πίσω στην αλήθεια που είναι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Pe care a lăsat Domnul Iisus Hristos și care este una. Που το άφησε ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και είναι μία. Și El a răscumpărat cu Sfânt Sângele Său. Και αυτός με το αίμα του, πολύτιμο αίμα του. Și nu prin οικουμενισμούς μπλεστεμάτ. Το αγόρασε ο Χριστός με το πολύτιμο αίμα του και όχι με το οικουμενισμό. Care este înainte mergător al Antichristului. Αυτό το οικουμενισμό είναι το φέρει ο Αντίχριστος. Și dorește să distrugă din temelii pe una sfântă, sobornicească și apostolicească Biserica lui Hristos. Θέλει να καταστρέφει από τεμέλια τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Am vrea doar să câteva citate din aceste cuvinte, din ce cauză noi creștinii ortodoxi nu putem lua parte la ecumenism. Θέλω να σας πω λίγο κάποια πράγματα γιατί εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν μπορούμε να είμαστε μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών και να συμμετέχουμε στον οικουμενισμό. Ο οικουμενισμός αντικαταστεί την Εκκλησία. Οικουμενισμός
substituie noțiunea corectă de biserică universală în sensul bisericii care apără adevărul lui Dumnezeu prin definiția greșită pentru biserică de biserica mondială în sens geografic universal. Ο οικουμενισμός αντικαταστεί την Εκκλησία και λέγεται παγκόσμια Εκκλησία επειδή λέει ότι υπάρχει παντού στη γη. Preferă cantitatea și nu calitatea mărturisirii adevărului. Δεν τους ενδιαφέρει η αλήθεια, αλλά πώς είναι αυτοί που ψηφίζουν, πώς είναι το ψήφος της αλήθειας. Impune învățături false chipurile universale în afara adevărului. Μιλάει για βάζει, μας βάζει όχι αλήθεια, αλλά το ψέμα μέσα στην διδασκαλία. Întărește pe neortodoxi în convingerea că și ei ar aparține bisericii. Τους κάνει τους μην ορθοδόξους να πιστεύουν ότι έχουν και αυτή σωτηρία και εκκλησία. Οικουμενισμός împiedică pe sincerii căutători adevărului să găsească în comuniunea cu Biserica Ortodoxă a lui Hristos. Το χειρότερο είναι ότι το οικουμενισμό τους κάνει αυτούς που δεν είναι ορθόδοξοι να μην ψάχνουν και να μην έχουν την καλή ανησυχία να βρουν την ορθόδοξία. Οικουμενισμός δεν πιστεύει στην εξιστένσα μπισέρικη, ούνικες, σφίντες, οπορνικές και αποστολίστες. Ο οικουμενισμός δεν πιστεύει ότι η πίστη είναι μοναδική και η Εκκλησία είναι μία Αγία Αποστολική. Σουμινιάζει εν κυπερέτικ εκκλησιολογία ορθόδοξα. Καταστρέφει και αλλοιώνεται την ορθόδοξη εκκλησιολογία. Manifestă neîncredere în puterea cuvintelor lui Hristos neschimbate până la sfârșitul lumii despre invincibilitatea bisericii, Matei 28:20. Λέει ότι είναι εναντίο του Χριστού που λέει ότι η Εκκλησία θα είναι μέχρι στο τέλος. Προποδέστε ομβατσατούρα που τότε νόμο δεσπρε μπισέρικα προτίβνικα κρεδίνσει ορθοδόξε. Κηρύτε μια καινούρια διδασκαλία για την Εκκλησία που είναι εναντίο της Ορθοδοξίας. Noi nu putem să renunțăm la dogmele, canoanele și tradițiile Sfintei Bisericii Ortodoxe care ne întăresc în dreapta credință, conducându-ne către mântuirea veșnică pentru a prefera ecumenismul ce ne îndepărtează de ortodoxie și ne învață să neglijăm hotărârile dogmatice și canonice ale Bisericii. Εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε τα δόγματα, τις κανόνες και τις παραδόσεις της Αγίας Εκκλησίας μας που μας ενταρρύνουν στην ορθή πίστη και μας φέρουν την σωτηρία που είναι αιώνια. Ο οικουμενισμός μας απομακρύνει από την Ορθοδοξία και μας μαθαίνει να μην δίνουμε σημασία τις δογματικές αποφάσεις και κανονικές της Εκκλησίας. Ecumenismul contestă canoanele apostolice 10 și 45, îndepărtate împotriva comuniunii în rugăciune cu ereticii. O ecumenismos υποβαθμίζει τις αποστολικές κανόνες 10 και 45 που μιλάει για την κοινωνία εν προσευχή με τους ερετικούς. Creștinul ortodox nu poate să ia parte la o mișcare ce își propune prin spiritul său inclusivist să apropie pe ortodoxi de eretici, contestând sinoadele ortodoxe ecumenice și locale pe temelia cărora s-a afirmat învățătura ortodoxă. O cristianos ortodoxos δεν μπορεί να είναι μέρος σε μια κίνηση που λέει μέσα στην που έχει το πνεύμα ότι να τους βάζει όλους στον ίδιο και να τους φέρουν τους ορθοδόξους, τους ερετικούς εναντίον των Αγίων Συνόδων Οικουμενικών και τοπικών και να τους φέρνει. Ecumenismul fragmentează în mod eretic textele din Cuvântul lui Dumnezeu. O ecumenismos dini mia lathasmeni erminia tu Evangheliu. Ecumenismul pregătește ortodoxia pentru abateri dogmatice în scopul unității ecumenice. O ecumenismos etimazi din ortodoxia iana afini ta dogmatatis. Și altele multe puncte din a căror cauză και άλλα πολλά που γι' αυτό το λόγο εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε ένα οργανισμό όπως είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε την αλήθεια και την πίστη. Και είμαστε πάρα πολύ απαγοητευμένοι για αυτό που γίνεται τώρα. În al preasfințiile voastre, dragi părinți, cuvioase măicuțe, Σεβασμιότατοι, Άγιοι Πατέρες, μοναχοί, μοναχές και λαϊκοί.
Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să rămânem adevărați fii ai Bisericii lui Hristos. Para calume ton Theo na mas voithisi na minume alithini ii tu Hristu. Și să nu rămânem nepăsători, să nu devenim trădători. Na min ginomaste proodotes tis pisteos. Și să nu ne vindem credința pe care na min pulame tim pisti cu ne-au predat-o Sfinții Părinți trăind-o în toată curăția canonică, dogmatică. Mas edose, mas dosane iagii pateres, na to cratisume me oli din catarotitatis. A Sfinților Sinoade Ecumenice pe care ni le-au lăsat. Che Ecumenice Sinodos cum as to afisane iagii pateres. Și toți Sfinții Părinți de la Hristos și până acum. Che oli pateres apo tus apostolus apo Christo mehri simera. Și lasă ca fiecare και αφήνει τον καθένα cei care nu-și cunosc încă credința și adevărul, αυτοί που δεν γνωρίζουν την πίστη και την αλήθεια, să se hotărască cine sunt ortodoxi ori eretici. Πρέπει όλοι που είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού να αποφασίζουμε τι είμαστε, ορθόδοξοι ή αιρετικοί. Cu Papa de la Roma, με τον Πάπα Ρώμης, sau cu adevăratul Hristos. Θα είμαστε με τον Πάπα Ρώμης ή με τον αληθινό Χριστό. Noi rămânem cu Hristos, Mântuitorul nostru. Εμείς μένουμε με τον Χριστό, σωτήρας μας. Cu învățăturile bisericii noastre ortodoxe. Με τις διδασκαλίες της ορθοδόξου εκκλησίας μας. Nu te vom vinde pe tine, Sfântă Ορθοδοξία. Δεν θέλουμε να σε πουλήσουμε, Αγία Ορθοδοξία. Chiar dacă va trebui să suferim. Και αν θα πρέπει να περάσουμε μαρτύριο. Toată viața a fost doar un martiriu pentru toți cei care s-au jertfit pentru dragostea lui Hristos. Εμείς ξέρουμε ότι όλη η ζωή ήταν ένα μαρτύριο για όλους που είπανε την αλήθεια του Χριστού εν ζωή τους. Μαρτυρήσει πια αδεβαράτου Χριστός, ομολογούμε τον αληθινό Χριστό, σαν μαρτυρήσει πια αντιχρίστου και προετοιμάζουμε κάλια. Ή ομολογούμε τον αντιχρίστο και προετοιμάζουμε οδό του. Acest sinod mare, sfânt, panortodox, αυτή την Αγία Μεγάλη, λεγόμενη Αγία Μεγάλη Πανορθόδοξο Σύνοδο, este cel mai viclean. Είναι πάρα πολύ πονηρό. Cel mai tâlχαρέσκ. Είναι ληστρικό. Cel mai mincinos. Είναι ψεύτη. Pe care eu și credincioșii mei, που εγώ και οι πιστοί μου, niciodată nu-l vom recunoaște ca sinod. Ποτέ δεν θα το αναγνωρίζουμε ως σύνοδος. Am luat parte la pregătirea acestui sinod. Εγώ προσωπικά εκπροσωπεύω τον Πατριάρχη σε αυτή τη σύνοδο. Είμαι μέλος στη σύνοδο και ήμουνα στην προετοιμασία της Ρωσικής Εκκλησίας για αυτή τη σύνοδο. E groaznic ceea ce se pregătește. Είναι φρικτό αυτό που μας το ετοιμάζουν. Și toate întrebările acest Sfânt Sinod και όλα τα ερωτήματα για αυτή τη σύνοδο au două răspunsuri. Έχουν δύο απαντήσεις. Dar știm că Dumnezeu este da și nu. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι στον Χριστό είναι ναι ή όχι. De aceea nu-L recunoaștem niciodată. Με αυτό δεν θα το αναγνωρίζουμε ποτέ. Iar declarația primită la Cuba de Patriarhul Kiril și Papa de la Roma Ereticul. Και στην προσφώνηση που έγινε στην Κούβα μεταξύ Πατριάρχης Κύριλλος, ο Πατριάρχης μου, και ο Ερετικός Πάπας στην Κούβα. Cele 30 de puncte primite de ei în declarația lor. Αυτά τα 30 σημεία που τα συνυπογράψανε. Pentru mine personal sunt cei 30 de argint al lui Iuda. Για μένα προσωπικά είναι τα 30 αργύρια του Ιούδα. De aceea rog, για αυτό το λόγο, παρακαλώ, ca Dumnezeu să ne ajute. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Και dacă am pierde totul pe acest pământ. Εάν θα χάσουμε τα πάντα σε αυτή τη γη, și nu avea nimic, nici ce mânca, nici ce îmbrăca. Να μην έχουμε ούτε την αφάμε, ούτε την απιούμε, ούτε την αντιθούμε. Dar dacă ne-am pierdut credința, am pierdut tot. Εάν όμως θα χάσουμε την πίστη, χάσαμε τα πάντα. Dacă am pierdut adevărul Sfinților Părinți pe care ni l-a dat. Εάν χάσαμε την αλήθεια των Αγίων Πατέρων που μας το έδωσε ο Χριστός. Πέρδεν Biserica adevărată a lui Hristos. Θα χάσουμε την αληθινή Εκκλησία του Χριστού. În chin, în durere, în suferință. Μέσα στο πόνο, στη θλίψη. La cine să întindem mâinile noastre? Σε ποιον να σηκώσουμε τα χέρια μας? Cui să ne rugăm dacă l-am trădat și l-am vândut pe Dumnezeu? Ποιον να κάνουμε προσευχή? Σε ποιον να προσευχόμαστε εάν προοδώσαμε τον Θεό, τον Χριστό? Ar fi bine la timp să se oprească. Θα έπρεπε να σταματήσει. Că vreau să câștige o lume creștină. Επειδή θέλουν να κερδίσουν ένα χριστιανικό κόσμο. Dar atâta tulburare s-a adus în biserica noastră. Θέλουν να πούνε ότι θέλουν να κερδίζουν τον χριστιανικό κόσμο, αλλά κάνανε
ακριβώς το αντίθετο, το διχάσανε. Pe toți creștinii putem întoarce înapoi, όλους τους χριστιανούς μπορούμε να τους φέρουμε πίσω, μαρτυρήσιντουρε αδεβέρουλ, μόνο όταν τους ομολογούμε την αλήθεια, și prin pocăință, και στη μετάνοια, să se întoarcă de unde s-au dus. Και έχοντας μετάνοια, μπορούν να επιστρέφουν από εκεί που φύγανε. Numai atunci putea fi una, εμείς μπορούμε να είμαστε μία με αυτούς. Vom fi frați și surori. Όταν αυτοί επιστρέφουν στην Ορθοδοξία, θα είμαστε αδέλφια μόνο τότε. În adevărata credință, στην μία αληθινή πίστη, care a fost dat odată și pentru totdeauna. Που το έδωσε ο Χριστός μία φορά για πάντα. Mulțumesc Dumnezeu că astăzi în mijlocul vostru. Ευχαριστώ το Θεό που είναι ανάμεσά σας. Vă iubim mult. Σας αγαπάμε πολύ. Vă mulțumesc că păstrați adevărul sfânt. Σας ευχαριστώ που κρατάτε την Αγία Αλήθεια. Dumnezeu nu o să ne lasă. Ο Θεός δεν θα μας αφήνει. Nu avem un duh de mândrie. Δεν έχουμε περηφάνεια. Nu vrem să arătăm nimic altceva. Δεν θέλουμε να δείξουμε τίποτε άλλο. Decât adevărul Sfinților Părinți. Μόνο την αλήθεια των Αγίων Πατέρων. Prin care punctul 5 care a fost primit la Cuba. Που το πέμπτο σημείο που συνυπογράψανε στην Κούβα. Ne învinuiești pe toți Sfinții și Înaintașii celor de 10 veacuri. Προσβάλλει όλους τους Αγίους Πατέρες 10 αιώνια. Că prin păcatele și greșalele lor. Που μέσα στα αμαρτήματά τους. Aceste două biserici. Λένε αυτοί στο πέμπτο σημείο το εξής, ότι δυστυχώς οι Άγιοι Πατέρες είχαν περηφάνεια και μας διχάζανε εμείς τους δύο εκκλησίες. N-au avut legătura eucharistică. Με αυτό το λόγο, επειδή οι Άγιοι Πατέρες δεν είχαν αγάπη, με αυτό το λόγο κόψανε το μνημόσυνο. Φράτσιλορ, νους μαϊ μούλτε μπισερίτσι. Αδελφοί μου, δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Η ουνικά βισέρικα κρίκα πέστε Χριστός. Υπάρχει μόνο μία εκκλησία που κεφαλή είναι ο Χριστός. Ρεμούνε τσενιά, σι Χριστός βα ρεμούνε κουβόι. Να μείνετε σε αυτή την εκκλησία και ο Χριστός θα μείνει μαζί σας. Vă sărută mâinile. Σας φιλάμε τα χέρια σας όλους. Mă bucur de lumea ortodoxă. Χαίρομαι για τον ορθόδοξο κόσμο. Fiți uniți în Duhul adevărului. Να είστε ενωμένοι στο πνεύμα της αλήθειας. Rămân alături de voi cu toată dragostea. Είμαι μαζί σας με όλη την αγάπη. Și vrem să mărturisim adevărul. Και θέλουμε να ομολογούμε την αλήθεια. În sinoadele noastre nu avem nicio putere. Στη σύνοδο της Μόσχα δεν έχουμε καμία δύναμη. Nu suntem luați în seamă. Ο Πατριάρχης δεν μας δίνει καθόλου σημασία. De aceea είναι foarte greu. Με αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας οι αρχιερείς. Rugăm Sfintele voastre rugăciuni. Ζητάμε τις ευχές σας. Și vom păstra credința adevărată. Και θα κρατήσουμε την αληθινή πίστη του Χριστού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο κύριο Λογκίνο για όσα μας είπε. Ο κανόνας που εξήγηλα στην αρχή δεν μπορεί να ισχύσει για τους σπουδαίους και επικαίρους, αλλά και αναγκαίους αυτούς χαιρετισμούς. Θα ήθελα να μας έδωσε μάλλον την ευκαιρία να θυμηθούμε τον τρόπο λειτουργίας των Οικουμενικών Συνόδων. Το λέω για αυτούς που τυχόν δεν το γνωρίζουν. Η Οικουμενική Σύνοδος δεν είναι χώρος ενός συνεδρίου επιστημονικού όπου αγωνίζονται οι επιστήμονες να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα, στην αλήθεια, την επιστημονική αλήθεια. Η Οικουμενική Σύνοδη είναι χώρος ομολογίας της πίστεως των επιμέρους εκκλησιών και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο και συγκινητικό συνάμα ότι ακούσαμε την ομολογία της Εκκλησίας της Ουκρανίας και του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου της. Ευχαριστούμε. Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Αντιπροσώπου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λόβετς της Βουλγαρίας, κυρίου Γαβριήλ, με διερμηνέα ή μάλλον θα το αναγνώσει ο πατήρ Ματθαίος Μπουρκανέσκου, Ρουμάνος Έλλην, Ρουμανοέλλην. Ο Δεσπότης Λόβετς Γαβριήλ, μέλος της Σύνοδου της Σύνοδου της Εκκλησίας της Βουλγαρίας, μου έστειλε να διαβάσω το κείμενο
που έστειλε στους συνοδικούς και στον Πατριάρχη, στον Πατριάρχη Βουλγαρία για το θέμα σχέσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας με το υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο. Αναφορά στο πρώτο άρθρο, η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε κατανοούσε την ένωση των πάντων, union of all, με την έννοια ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν εκτραπεί στην αίρεση ή στο σχίσμα πρέπει πρώτα απ' όλα να επιστρέψουν στην Ορθόδοξη πίστη και να δηλώσουν υπακοή στην Αγία Εκκλησία και τότε μόνον μπορούν να γίνουν δεκτοί στην Εκκλησία δια της μετανοίας. Στο σημείο 5 πρέπει να καταστεί σαφές ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία η κοινωνία και ενότητα μεταξύ των χριστιανών ουδέποτε χάθηκαν και δεδομένου ότι η Εκκλησία θα συνεχίσει να υπάρχει ως το τέλος του κόσμου, καθώς είπε ο Κύριος ότι πήλε άντου ου κατεσχύθησιν αυτής της Εκκλησίας του. Έτσι επίσης αυτή η κοινωνία και ενότητα θα υπάρχουν για πάντα. Εκτός από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες, παρά μόνον σχίσματα και αιρέσεις και επομένως να ονομάζονται αυτές οι τελευταίες σε εισαγωγές εκκλησίες είναι εντελώς εσφαλμένο από θεολογικής, κανονικής και δογματικής πλευράς. Η δήλωση ότι στόχος όλων των θεολογικών διαλόγων είναι η πλήρης αποκατάσταση της ενότητας εν αληθή πίστη και αγάπη είναι εντελώς λανθασμένη και απαράδεκτη, διότι θα έπρεπε να επισημανθεί σαφώς ότι η επιστροφή στην αληθινή πίστη αφορά στους αιρετικούς και σχισματικούς και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σεβαστοί αρχιερείς, δόξα τω Θεώ, το 1998 η Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία αποχώρησε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών και με τον τρόπο αυτό εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για την πράξη αυτού του οργανισμού δεδομένου ότι η Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να είναι μέλος ενός τέτοιου οργανισμού όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρείται ως μία από πολλές άλλες ή ως κλάδος της μίας Εκκλησίας, ο οποίος δια του Παγκοσμίου αυτού Συμβουλίου αναζητά τρόπους και αγωνίζεται για την αποκατάστασή της. Υπάρχει ένας Κύριος, υπάρχει μία Εκκλησία, όπως ορίζει το σύμβολο της πίστεως. Παναγιώτατε, εάν αυτά τα κείμενα δεν διορθωθούν, θα νομιμοποιήσουμε μία αιρετική διδασκαλία και πρακτικά και πρακτική αποδοχή αιρετικών και σχισματικών χωρίς βάπτιση, χωρίς εκείνοι να γίνουν αληθινά μέλη της μίας Αγίας Ορθόδοξης Αποστολικής Εκκλησίας. Μητροπολίτης Γκαβριήλ του Λόβετς. Ευχαριστούμε και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λόβετς Βουλγαρίας, τον κύριο Γκαβριήλ, αλλά και τον πατέρα Ματθαίο για την ωραία αυτή μετάφραση και ό,τι ελέγχθη προηγουμένως για τον Σεβασμιότατο κύριο Λογκίνο ισχύει και για τον χαιρετισμό εκ Βουλγαρίας. Αυτή είναι η ενότητα της Ορθοδοξίας που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε. Θα ήθελα να παρακαλέσω επίσης τον ιερομόναχο πατέρα Σάβα, προϊστάμενο της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, να μας απευθύνει τον αγιορείτικο χαιρετισμό. Σεβασμιότατη Μετροπολίτη Άγιε Πυριώς, σεβασμιότατη Άγιε Αρχιερείς, σεβαστή πατέρες αγαπητοί Χριστοαδελφοί. Με την χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού μας και της Υπεραγίας Θεοτόκου, απευθύνομαι ως αγιορείτε μοναχή ταπεινά των μικρών ένθερμων χαιρετισμών μας σε αυτή την ομολογιακή μερίδα,
Είναι δε για μας ιδιαίτερα η τιμή να συμμετέχουμε σε αυτή τη θεοφιλή σύναξη, συναμιλώμενοι εις τον καλόν τούτο αγώνα εναντίον της πανερέσεως του οικουμενισμού, με τόσους σπουδαίους γνωστούς αλλά και αφανείς αγωνιστές, πατέρες και αδελφούς, οι οποίοι επί δεκαετίες τώρα εναπτωεί το φρονήματι και στεντορία φωνή, παρά τις όποιες μεθοδεύσεις για τη σιωπή τους, διακηρύττουν ότι εμένουν ευλαβώς και ασπάζονται θυσιαστικώς απαραχάραχτοι και ανώθευτοι έως κεραία στην πατροπαράδοτη αποστολική πίστη μας. Κάτι στο οποίο, για να είμαστε ειλικρινείς, θα έπρεπε να ηγείται αναντίρρητα το Άγιον Όρος, ο Προμαχώνας και το Φρούριο της Ορθοδοξίας, εφόσον άλλωστε ανέκαθεν στη διαχρονία της εκκλησιαστικής ιστορίας, ο μοναχισμός πρωτοστατούσε στην καταπολέμηση των χωστικών αιρέσεων. Κι εμείς λοιπόν, φέρετε στο βαρύ τίτλο των Αγιοριτών Πατέρων, αν και συναισθανόμαστε ότι υπολοιπόμεθα κατά πολύ της θαυμαστής ασκητικής πολιτείας τους, όμως στοιχούντες και επόμενοι αυτής, ως και αυτοί επιποδούντες την σωτηρία μας εν διαλυθεία, διατρανώνουμε σήμερα ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι δεν θα αποδεχτούμε τίποτε το μεταπατερικό, τίποτε που να μην συμφωνεί με τις 9 Οικουμενικές Συνόδους και τις κατατόπους Ορθόδοξες Τιάφτες και συνενώντι πίν με την Ιερά Παράδοση της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, την οποία ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός περιποίησατο δια του Ιδίου Αίματος. Και κατά τον Μέγα Απόστολο Παύλο επαναλαμβάνουμε επιγραμματικά προς κάθε καλαπροαίρετο πιστό, και αν εμείς οι άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζετε ημίν, παρό ευαγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω. Στην περίπτωση λοιπόν που υπερψηφιστούν οι αντορθόδοξες θέσεις των προσψήφιση προσυνοδικών κειμένων και κυρίως η παροχή εκκλησιαστικότητας στην αίρεση του παπισμού και στην πανσπερμία των προτεσταντικών ομολογιών, προεκθεμελιώνουν το ορθόδοξο δόγμα και την Ιεράν Παράδοση, όχι μόνον δεν θα τις ακολουθήσουμε, αλλά χρεωστικώς κατά τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας και με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Παναγίας, θα διακόψουμε το μνημόσυνο όλων αυτών που θα συμμαχήσουν με τις ηρετικές θέσεις και τον πανερετικό οικουμενισμό. Τα 100 χρόνια οικονομίας και ανοχής απέναντι σε οικουμενιστές ψευδαδέλφους και κακόφρονες είναι υπεραρκετά. Η ζημία που έχει προκαλέσει αυτή η ψευδεπίγραφη οικονομία στο ορθόδοξο κριτήριο κλήρου και λαού είναι ήδη τεραστία διαστάσεων. Στο Άγιον Όρος έχουμε την διαχρονική και αγιοπνευματική παράδοση δια της οποίας μας υποδεικνύουν οι Αγίοριτες Πατέρες πώς εφαρμόζεται την πράξη ο 15ος κανόνας της πρωτοδευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, δηλαδή η διακοπή μνημοσύνου όταν κηρύττει αίρεση ένας επίσκοπος γυμνίδι κεφαλή. Υπενθυμίζουμε ότι στο Άγιον Όρος από το 1924 έως το 1974 είχαν διακόψει τη μνημόνευση του Πατριάρχου λόγω της εισαγωγής της πανερέσεως του οικουμενισμού δια της αλλαγής του μερολογίου και της άρσεως των αναθεμάτων επί Πατριαρχίας Αθηναγόρα. Σήμερα τα βλέμματα όλων των πιστών, αλλά και του φαναρίου, ως και αυτής της ελλαδικής εκκλησίας, είναι στραμμένα σε αυτή την ημερίδα, που φιλοδοξεί ευσεβώς να αντιστρατευτεί εις την εγυρωμένη λέλαπα των καινοτομιών της αμμομή του πιστεώς μας. Η απάντηση όλων μας στη μέλουσα Μεγάλη Σύνοδο και στις αντορθόδοξες μεταρρυθμίσεις που ετοιμάζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι Οικουμενιστές Ιεράρχες και Θεολόγοι, ας είναι αυτή των Ορθοδόξων Πατριαρχών της Ανατολής προς τον Πάπα Πίο τον Ένατο το 1848, παροιμήν ούτε Πατριάρχε ούτε Σύνοδοι ειδηνίδησαν ποτέ εισαγωγή νέα, διότι υπερασπιστής της θρησκείας εστί αυτό το σώμα της Εκκλησίας. Ήδη αυτός ο λαός, ώστε σε θέλει το θρήσκευμα αυτού αιωνίως αμετάβλητον και ομοειδές των πατέρων αυτού. Ευχαριστώ για την τιμή και την αγάπη σας, δια τα ευήκοα έτα προς τον ταπεινό μας χαιρετισμό και εξαιτούμενος στις Άγιες Ευχές όλων σας, εύχομαι ολοξύτως καλή επιτυχία στην ημερίδα, αναμένοντας με ενδιαφέρον τα ομολογικά σας πορίσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον αγαπητό αδελφό, τον πατέρα Σάβα, γιατί μας μετέφερε τον αγωνιστικό χαιρετισμό του Αγίου Όρους.
Και τώρα εισερχόμεθα στο πρόγραμμά μας με τη χάρη του Θεού και παρακαλώ να σεβαστούμε πως ελέγχθηκε πριν τον χρόνο. Αυτός ο οποίος θα μας αναπτύξει την εισαγωγική του ομιλία και θα κηρύξει την έναρξη της ημερίδος μας θα είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, οσιολογιότατοι και οσιολογιότατε, ελογιμότητε κύριε καθηγητές, σεβαστό Προεδρείο, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές. Χαιρετίζω την πολύ νευραλγική σημερινή ημερίδα που διοργανώνουν οι Ιερές Μητροπόλεις Γλυφάδας, Ελληνικού Βούλας Βάρης και Βουλιαγμένης, Όρτινος και Μεγαλοπόλεως, Κυθύρων και Αντικυθύρων και η Καθημάς Πειραιός και Φαλήρου, καθώς και η Σύναξης Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών με θέμα Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, Μεγάλη Προετοιμασία χωρίς προσδοκίες. Η ιδέα της συγκλήσεως της Οικουμενικής Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας είχε διατυπωθεί για πρώτη φορά επισήμως με ένα πρώτο κατάλογο θεμάτων στο Πανορθόδοξο Συνέδριο της Κωνσταντινούπολεως το 1923 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Μελέτιο IV Μεταξάκη. Το 1930 προωθήθηκε από την Ονομαστήσα Προκαταρκτική Επιτροπή που συνήλθε στο Άγιον Όρος την Ιερά Μονή Βατοπεδίου η οποία ετοίμασε έναν πρώτο κατάλογο θεμάτων της Συνόδου. Όμως δυσμενείς ιστορικές συνθήκες δεν επέτρεψαν σύγκληση της Συνόδου πριν και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδιαίτερα μάλιστα επειδή στις περισσότερες ορθόδοξες χώρες επεκράτησαν αθεϊστικά, κομμουνιστικά καθεστώτα, τα οποία δυσκόλεψαν τα έργα και τις αποφάσεις των εκεί εκκλησιών. Το θέμα επανέφερε από την Κωνσταντινούπολη ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Αθηναγόρας, ο οποίος συνεκάλεσε στη Ρόδο την πρώτη πανορθόδοξη διάσκεψη το 1961. Η οποία έλαβε οριστικές αποφάσεις για την προπαρασκευή της Συνόδου και κατήρτισε έναν ευρύτερο κατάλογο 10 θεμάτων, τα οποία με τις υποδιαιρέσεις τους ξεπερνούσαν τα 100. Ο κατάλογος αυτός επικρίθηκε έντονα επειδή καταρτίστηκε κατά τα πρότυπα του καταλόγου θεμάτων της Δευτέρας Βατικανής Ψευδοσυνόδου, η οποία συνερχόταν την ιδία εποχή και η οποία επηρέασε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική ηγεσία. Λόγω αντιδράσεων και επικρίσεων, ο ευρύς αυτός και αντισυνοδικός κατάλογος αποσύρθηκε και αναθεωρήθηκε από την πρώτη προσυνοδική πανορθόδοξη διάσκεψη το 1976 της Γενέβης, η οποία κατέληξε σε 10 θέματα που θεωρήθηκαν ως τα πιο σημαντικά προς διαβούλευση και αυθεντική απόφαση και τα οποία ήσαν τα εξής. Πρώτον, ορθόδοξη διασπορά. Δεύτερον, το αυτοκέφαλο και ο τρόπος ανακηρύξεώς του. Τρίτον, το αυτόνομο και ο τρόπος ανακηρύξεώς του. Τέταρτον, δίπτυχα. Πέμπτον, το ζήτημα του κοινού ημερολογίου και του κοινού εορτασμού του Αγίου Πάσχα. Έκτον, τα κολλήματα γάμου. Έβδομον, αναπροσαρμογή των παρενιστίας εκκλησιαστικών διατάξεων. Όγδον, σχέσεις Ορθοδόξων Εκκλησιών προς τον λοιπόν ορθό χριστιανικών κόσμων. Ένατον, Ορθοδοξία και Οικουμενική Κίνηση. Και δέκατον, συμβολή των κατατόπων Ορθοδόξων Εκκλησιών στην επικράτηση των χριστιανικών ιδεωδών της ειρήνης, της ελευθερίας, της αδελφοσύνης και της αγάπης μεταξύ των λαών προς άρσην των φυλετικών διακρίσεων. Έπειτα συνήλθαν οι Β και Γ προσυνοδικές πανορθόδοξες διασκέψεις το 1982 και το 1986 στη Γενέβη. Η τετάρτη προσυνοδική διάσκεψη πάλι λόγω δυσκολιών και ανακατατάξεων που οφείλονταν κυρίως στην πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων σε ορθόδοξες χώρες, συνήλθε τον Ιούνιο του 2009, δηλαδή 23 ολόκληρα έτη μετά την προηγουμένη. Το Δεκέμβριο του 2009 και το Φεβρουάριο του 2011 συνήλθε δύο φορές και το Φεβρουάριο του 2000 συνήλθε δύο φορές στη Γενέβη η Διορθόδοξη Προπαρασκευαστική Επιτροπή.
Τον Μάρτιο του 2014 πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη σύναξη των προκαθημένων των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, η οποία απεφάσισε να επισπευθούν οι προετοιμασίες για τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ώστε αυτή να συνέλθει εκτός απροόπτου κατά τον Ιούνιο του 2016, την εορτή της Πεντηκοστής στον παλαιό ιστορικό ναό της Αγίας Ειρήνης Κωνσταντινούπολεως, όπου συνήλθε και η Δευτέρα Αγία Οικουμενική Σύνοδος του 381. Συνέστησε δε και η Ειδική Διορθόδοξη Επιτροπή, η οποία ανέλαβε να αναθεωρήσει και να επικαιροποιήσει όσα κείμενα είχαν ετοιμαστεί και να ετοιμάσει τα εναπομείναντα. Η τελευταία πέμπτη προσυνοδική διάσκεψη συνήθεια τον Οκτώβριο του 2015. Τέλος, από 21 έως 28 Ιανουαρίου 2016, συνεκλήθη η δεύτερη σύναξη των προκαθημένων στον Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζί της Γενέβης, η οποία ασχολήθηκε με θέματα σχετικά με την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και απεφάσισε ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί εκτός απροόπτου στην Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης από 16 ως 27 Ιουνίου 2016. Τα θέματα που τελικώς εγκρίθηκαν επισήμως προς υποβολή και υιοθέτηση στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο είναι τα εξής 6. Πρώτον, η αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Δεύτερον, η Ορθόδοξος Διασπορά. Τρίτον, το αυτόνομο και ο τρόπος ανακηρύξεώς του. Τέταρτον, το μυστήριο του γάμου και τα κολλήματα αυτού. Πέμπτον, η σπουδαιότητα της νηστείας και η τήρηση αυτή σήμερα. Και έκτον, σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο. Μετά τη σύντομη αυτή ιστορική αναφορά στη μακρά ιστορία 93 χρόνων και στη θεματολογία της Συνόδου, διαπιστώνουμε μετά πολύ θλίψεως ότι όπως προκύπτει από την διαδικασία, την θεματολογία, το περιεχόμενο των κειμένων και από πολλές δηλώσεις προσώπων που κατευθύνουν τη Σύνοδο, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα και μεγαλύτερο κενό ως προς την ορθότητα και από των αποφάσεων της Συνόδου και την ορθοδοξία της Συνόδου. Η αναγνώριση των αποφάσεων μιας Συνόδου εξαρτάται αποκλειστικά από το αν αυτή αποτελεί αυθεντική και γνήσια συνέχεια των προηγουμένων Συνόδων, των οποίων πρέπει να ακολουθεί πιστά τις αποφάσεις και προπαντός από την ορθότητα των δογμάτων και των κανόνων που θεσπίζει. Ο Όσιος Μάξιμος, ο ομολογητής, τονίζει χαρακτηριστικά: «Εκείνας είδεν Αγίας και Εγκρήτου Συνόδου σε ευσεβείς της Εκκλησίας κανόν, ας ορθότης δογμάτων έκρινε». Οι οικουμενιστές, ανερυθριάστος και ασυστόλος, πάνω στο Ιερό Σώμα της Αγίας Ορθοδοξίας μας, προβάλλουν και στηρίζουν ως δίθεν αληθή δασκαλία της το σατανοκίνητο, μασονοκίνητο και σιωνιστικό οικουμενισμό. Το σχέδιό τους όμως αυτό έχει προπολού αποτύχει παταγωδώς, όπως εν της πράγμαση αποδεικνύεται. Η δεινή και τραγική πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η οικουμενιστική κίνηση, με αποκλειστική ευθύνη των ιδίων των αιρετικών και ετεροδόξων από τη μία και των οικουμενιστών από την άλλη, είναι άλυση τελής. Το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η σύγχυση και ο συγκριτισμός. Οι αιρετικοί και ετερόδοξοι διακρίνουν για την έλλειψη ειλικρινίας και μετανοίας, εμένοντες σατανικώς στις κακοδοξίες τους. Η μενέρεση του παπισμού συνεχίζει να εμένει στο παγκόσμιο πρωτείο εξουσίας του Πάπα της Ρώμης, στη διασάλευση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος και στην άρνηση της θεώσεως του ανθρώπου με την κτιστή χάρη. Η δέρεση του προτεσταντισμού εμένει και αυτή στην οικονομαχία, στην άρνηση του μυστηρίου της Εκκλησίας και του μυστηρίου της Αϊπαρθένου Θεοτόκου. Οι χειροτονίες γυναικών στο ιερατικό και επισκοπικό βαθμό και η θεσμοθέτηση της ομοφιλοφιλίας στον προτεσταντικό κόσμο, που αποτελεί ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας και καθιερώνει μια κύβδηλη ανθρωπολογία, την κορονίδα των αμαρτιών, καθώς και η αναγνώριση των γάμων μεταξύ των ομοφιλοφίλων, αποδεικνύουν ότι καθόλου δεν επηρεάστηκε δυστυχώς από τους θεολογικούς διαλόγους, ούτε πλησίασε η αίρεση και η ετεροδοξία προς την ορθόδοξη κατεύθυνση, θεολογία και ζωή. Παραλλήλως, η αίρεση του μονοφυσιτισμού, παρά τις ψευδολογίες της επέσχυντης συμφωνίας του Σαμπεζί της Γενέβης του 1991, μνημονεύει τους αιρεσιάρχες σε Βύρο και Διόσκορο και αρνείται την ενδυσή φύσεση ορθόδοξη Χριστολογία, προσθέτουσα και τις κακοδοξίες του μόνο θελητισμού και του μόνο ενεργητισμού, καθώς και τις αιρέσεις του θεοπασχητισμού και της ικανοποιήσεως της Θείας Δικαιοσύνης.
απόδειξη των τραγικών συνεπειών των αιρέσεων και του ναυαγίου αδιεξόδου συγχρόνων οικουμενιστικών διαθρησκειακών διαλόγων είναι η ενδυνάμωση του δαιμονιώδους Ισλάμ, το οποίο χτύπημα είχαμε εχθές στην καρδιά της Ευρώπης, με το φρικιαστικό ιδεολόγημά του περί υποταγής των πάντων, το οποίο αποτελεί ένα συμπίλημα των χριστολογικών αιρέσεων του αριανισμού, του απολιναρισμού, του νεστοριανισμού και του μονοφυσιτισμού, που αρνήθηκαν την κατουσία εν ανθρώπους του Θεού λόγου και ανεκήρυξαν πανηγυρικά τον Θεό απρόσιτο και αμέθεκτο από τον άνθρωπο, και επομένως η υποταγή Ισλάμ πρέπει να είναι η μόνη πνευματική σχέση Θεού και κόσμου. Οι χριστιανικοί πληθυσμοί των Κοπτών της Αιγύπτου, των Αβυσσινών της Αιθιοπίας, των Εστοριανών Ασσυρίων και των Ιωκαβητών Μονοφυσιτών της Συρίας σφαγιάζονται από το πνευματικό τους έκγονο, το Ισλάμ, που οι πατέρες τους αφρόνως δημιούργησαν με τη σατανική στρέβλωση της Ορθοδόξου Χριστολογίας. Η έκφραση της μεγάλης μας ανησυχίας λοιπόν για την έκβαση της Συνόδου δικαιολογείται κατά παρακάτω γεγονότα. Εν πρώτης είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Συνόδων κατά την οποία η προετοιμασία διήρκεσε τόσο πολύ 93 χρόνια. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει ούτε εύλογος αιτία, ούτε επίγουσα ανάγκη για σύγκληση της Συνόδου, αλλά εξυπηρετούνται άλλες εκκλησιοπολιτικές σκοπιμότητες. Διότι αν υπήρχε επίγουσα ανάγκη, όπως πάντοτε συνέβαινε στη συνοδική παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας, με την εμφάνιση κάποιας αιρέσεως, σχίσματος ή άλλης εκτροπής, αυτή έπρεπε να αντιμετωπιστεί αμέσως εντός ολίγων μηνών ή ολίγων ετών. Το ίδιο ισχύει και για την θεματολογία της Συνόδου. Από τα 6 τελικά θέματα, 2 μόνον έχουν το χαρακτήρα του επίγοντος, το θέμα της Διασποράς και το θέμα των σχέσεων του Ορθοδόξου κόσμου, της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο. Τα υπόλοιπα θέματα, όπως της Αποστολής Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο, της νηστείας και των κολλημάτων του γάμου, είναι αυτονοήτως λελειμμένα και από την Αγία Γραφή και από την πατερική και συνοδική παράδοση και πράξη. Το θέμα της Διασποράς θα έπρεπε να διευθετηθεί με τη δημιουργία αυτοκεφάλων εκκλησιών. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνεχιστεί το αντικανονικό και αντιεκκλησιαστικό φαινόμενο των πολλών επισκόπων σε μια επαρχία, ούτε πρέπει να παραταθεί το ημίμετρο των επισκοπικών συνελεύσεων. Το θέμα του αυτονόμου δείχνει τις τάσεις πρωτοκαθεδρίας των εκκλησιαστικών ηγετών και θα μπορούσε βέβαια για λόγους ευταξίας να διευθετηθεί μετά από συνεννοήσεις χωρίς την αίσθηση του κατεπήγοντος. Άλλο προβληματικό σημείο της Συνόδου είναι η άρνηση ενεργούς συμμετοχής όλων και ενεργούς συμμετοχής όλων των επισκόπων, όλων των τοπικών Ορθοδόξων εκκλησιών που δεν υπερβαίνουν παγκοσμίως τους 700, όπως γινόταν σε όλες τις Οικουμενικές Συνόδους. Με τον αντιπαραδοσιακό αυτό τρόπο αποφεύγεται η πιθανότητα κάποιοι επίσκοποι να αντιδράσουν σε αποφάσεις της Συνόδου που θα είναι ανατρεπτικές της παραδόσεως ή κάποια τοπική εκκλησία να έχει μεγαλύτερη δύναμη στη λήψη των αποφάσεων λόγω του μεγαλύτερου αριθμού επισκόπων που έχει. Αυτά όμως αποτελούν ανθρώπινες ιδιωτελείς σκοπιμότητες, ξένες προς τα αγιοπνευματικά κριτήρια αλλά και προς την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, η οποία θεωρεί ότι ο επίσκοπος κάθε επαρχίας και τις μικρότερες ακόμη εκπροσωπεί με το πίμνιό του ένα ζωντανό μέρος της καθολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας. Η απουσία του όχι μόνο τραυματίζει την ολοκληρία του σώματος του Χριστού, αλλά και στερεί τη δυνατότητα να εκφραστεί από όλους η συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, την οποία φαίνεται ότι φοβούνται υπεύθυνοι για την προετοιμασία και σύγκληση της Πανορθοδόξου Συνόδου. Δεν δικαιολογείται από κανένα κριτήριο, ούτε ποιμαντικό, ούτε εκκλησιολογικό, η συμμετοχή μόνο 24 επισκόπων από κάθε εκκλησία, πράγμα που προσβάλλει και την ισότητα των επισκόπων, αλλά και δημιουργεί ερωτηματικά για τα κριτήρια επιλογής των επισκόπων που θα συμμετάσχουν. Μήπως είναι μειωμένης επισκοπικής ευθύνης και αξίας οι επίσκοποι που δεν θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο και που αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα στις περισσότερες αυτοκέφαλες εκκλησίες? Ποιος γνωρίζει και ποιος θα μεταφέρει στη Σύνοδο τις σκέψεις, τις εκτιμήσεις και τις αντιδράσεις των ποιμνίων τους? Παρέλκει βέβαια να τονίσει το γεγονός ότι στις Ορθόδοξες Συνόδους, εκτός των επισκόπων, συμμετείχαν και κληρικοί κατωτέρων βαθμών, όπως καθηγούμενοι, αρχιμανδρίτες, μοναχοί, καθώς επίσης και ο πιστός λαός. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να λεχθεί ότι η επικείμενη Σύνοδος θα είναι μία πανορθόδοξη Σύνοδος, δυστυχώς χωρίς Ορθοδόξους.
Παντελώς αμάρτυρη στην Ορθόδοξη παράδοση και γι' αυτό απαράδεκτη είναι και η θέση ότι κάθε εκκλησία διαθέτει μία ψήφο. Το ορθόν είναι ότι κάθε επίσκοπος διαθέτει μία ψήφο και όχι κάθε τοπική εκκλησία. Παραλλήλως η αρχή της ομοφωνίας κινείται και αυτή μέσα σε αντιπαραδοσιακά πλαίσια. Η παραδοσιακή τελετή, τακτική λήψεως αποφάσεων σε μία σύνοδο είναι η κανονική αρχή που ορίζει ο έκτος κανόνας της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου ή των πλειώνων ψήφος κρατήτων. Το πιο ανησυχητικό όμως και σοβαρό είναι ότι, όπως προκύπτει από την ενδελεχή μελέτη του κειμένου σχέσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικών κόσμων, οι ηθήνοντες αποσκοπούν στην επανορθόδοξη συνοδική απόφαση νομιμοποίηση και θεσμοθέτηση, επισημοποίηση και εδραίωση της πανερέσεως του συγκριτιστικού, διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού ως επισήμου γραμμής της Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας. Βαίνομαι δηλαδή προς πανορθόδοξη αναγνώριση του βαπτίσματος, βαπτισματική θεολογία και της εκκλησιαστικότητας των αιρετικών, παπικών και προτεσταντών, με τη δολία επίκληση των ιερών κανόνων 7ου της Αγίας Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου και 95ου της Αγίας Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, που αναφέρονται στην κατοικονομία εισδοχή των μετανοούντων αιρετικών στην Εκκλησία, μετά την απόπτυση της κακοδοξίας τους και προς αποδοχή της προτεσταντικής θεωρίας των κλάδων της διευρυμένης εκκλησιολογίας της Δευτέρας Βατικανής Ψευδοσυνόδου, περί πλήρους και λοιπούς εκκλησιαστικότητος και του οικουμενιστικού εκκλησιολογικού μοντέλου των αδελφών εκκλησιών, που οικοδομήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και επισημοποιήθηκε στο θεολογικό διάλογο με τους Ρώμαιο-Καθολικούς στον Παλαμάντ του Λιβάνου το 1993, όπου υπογράψαντες Ορθόδοξοι οικουμενιστές ανεγνώρισαν τον παπισμό ως εκκλησία με χάρη, μυστήρια και αποστολική διαδοχή. Έτσι, η μέλουσα σύνοδος έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση και αντιπαράθεση με την Ορθόδοξη παράδοση 19 αιώνων, κατά τους οποίους όλοι οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες και όλες οι διευρυμένες ενδημούσες σύνοδοι και της Κωνσταντινούπολης, ονόμαζαν τον παπισμό και τον προτεσταντισμό καθαρά και εξάστερα αιρέσεις και αιρετικούς. Και ενώ αυτά τα θέματα έπρεπε να εγγραφούν ευθέως προς συζήτηση και καταδικαστική απόφαση στη Σύνοδο, οι προκαθήμενοι θεσμοθετούν την κακοδοξία. Η υιοθέτηση των παραπάνω αιρετικών οικουμενιστικών κακοδοξιών και πλανών από τους οικουμενιστές διευκολύνεται επίσης και από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι ίδιοι οικουμενιστές απεμπόλησαν, αποχαρακτήρισαν και διέγραψαν τον οικουμενικό χαρακτήρα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία καταρχήν είχε προγραμματιστεί να συνέλθει με αξιώσεις Οικουμενικής Συνόδου, έστω και αν ονομάστηκε Πανορθόδοξη ή Αγία και Μεγάλη. Η μέλουσα λοιπόν Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, αν πραγματικά ήθελε να είναι Ορθόδοξη Σύνοδος, θα έπρεπε να λάβει τις εξής κέρυες αποφάσεις. Πρώτον, να αναγνωρίσει τις θεωρούμενες από όλους Ορθοδόξους δύο συνόδους του 9ου και 14ου αιώνος ως οικουμενικές, δηλαδή την 8η επί Μεγάλου Φωτίου του 879-880 και την 9η επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά του 1351, οι οποίες κατεδίκασαν η μεν πρώτη το Φιλιόκβε και το πρωτείο του Πάπα ως αιρέσεις, η δε δευτέρα την περικτήστης χάριτος αίρεση, επομένως και τον παπισμό ως αίρεση. Να επικαιροποιήσει και επικυρώσει τις αποφάσεις της Συνόδου της Κωνσταντινούπολης 1282-1284, για τον οποίο κυρώθη η ψευδοένωση της Λιώνος και της Μεγάλης Συνόδου 1484, για τις οποίες κυρώθησαν οι αποφάσεις της Ληστρικής Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας. Δεύτερον, να εκλέξει επιτέλους και να χειροτονήσει και να ενθρονίσει στον πάλε ποτέ περίπιστο Πατριαρχείο της Ρώμης και της Δύσεως νέο Ορθόδοξο Πάπα Ρώμης και Ορθόδοξη Ιεραρχία, μη αναγνωρίζω το σημερινό καταληψία του Πατριαρχείου της Δύσεως και αιρεσιάρχη κύριο Φραγκίσκο. Έτσι θα ελύνονται τα θέματα του παπισμού, της Ουνίας και του Προτεσταντισμού. Ορίζουσα επιτέλους τη θέση της Εκκλησίας επί του ψευδοπρωτίου δόγματος και των διδαχών εντός εισαγωγικών των ψευδοσυνόδων Λιώνος, Φλωρεντίας, Πρώτης και Δευτέρας Βατικανής και τη θέση του πρώτου στην Εκκλησία.
Τρίτον, να ανακηρύξει αυτοκέφαλες εκκλησίες στην Ευρώπη, Αμερική, Καναδά και Αυστραλία, λύουσα το θέμα της διασποράς. Τέταρτον, να ακολουθεί στην πατερική οδό μαχήμου επαναευαγγελισμού της Οικουμένης με τη δημιουργία δορυφορικής πλατφόρμας για την Ορθόδοξη Μαρτυρία σε 100 και πλέον γλώσσες. Με τον τρόπο αυτό θα κονιωτοποιούσε τις δαιμονικές ψευδοθρησκείες και αιρέσεις με παγκόσμιο λόγο και πατερική παρησία, θα εδόξαζε τον Θεό και θα διασφάλιζε τον άνθρωπο. Και πέμπτον, να λύσει επιτέλους το ημερολογιακό πρόβλημα που διασπά αναποδράστως τη λειτουργική ενότητα της Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας. Προς το παρόν, με τα δεδομένα που έχουμε, δεν βλέπουμε πως η μέλουσα σύνοδος θα αποτελέσει αυθεντική και γνησία συνέχεια των προηγουμένων Αγίων Συνόδων και πως θα αποφασίσει πατερικά και αγιοπνευματικά, αλλά μάλλον οικουμενιστικά και κοσμικευμένα. Γι' αυτό και εκτιμούμε ότι θα είναι το καλύτερο τελικά να μην συνέλθει, όπως πίστευαν μεγάλοι Άγιοι και Γέροντες των καιρών μας, όπως ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, με ειδικά υπομνήματα προς την ιεραρχία της Εκκλησίας της Σερβίας, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, με όσα για ενέργειες του Πατριάρχου Αθηναγόρου έγραψε, και ο Οσιακής Βιωτής Γέρον Φιλόθεος Ζερβάκος, με ειδικά κείμενα περί της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Σε περίπτωση όμως, εξαιτίας της αποστασίας, της απησίας και των αμαρτιών μας, ο Τρισάγιος Θεός επιτρέψει τη σύγκληση της Συνόδου, η οποία θα αποφασίσει αντικανονικός, αντιπαραδοσιακός και αντιορθοδόξος, αυτή δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από τον Ορθόδοξο κλήρο και λαό του Θεού. Θα καταγραφεί στην εκκλησιαστική ιστορία ως οικουμενιστική, ληστρική και ψευδοσύνοδος, όπως η Εν Εφέσο 430 ή της Γριός 403 ή της Ιερίας ή της Φεράρας Φλωρεντίας ή Εν Λιών, και οι αποφάσεις της θα καταστούν ανίσχυρες, έστω και αν γράφεται ότι θα απολαμβάνουν πανορθοδόξου κύρους. Επειδή διατυπώθηκε η αθεολόγητη θέση ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία θεωρεί καταδικαστέαν πάσαν διάσπαση της ενότητας Εκκλησίας υπό ατόμων ή ομάδων επί προφάση κηρύσεως ή δήθεν προασπίσεως της γνησίας Ορθοδοξίας, και ότι η διατήρηση της γνησίας Ορθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνον για του συνοδικού συστήματος, το οποίο ανέκαθεν εν τη Εκκλησία απαιτέλει των αρμόδιων και έσχατων κριτήν περί των θεμάτων της πίστεως, θα πρέπει να τονιστεί εμφαντικά ότι η αλήθεια δεν είναι ιδεοληψία ή υποκειμενική προσέγγιση ή επιστημονική γνώση ή ζήτημα αριθμητική υπεροχή, αλλά ένσαρκος πραγματικότητα που οντοποιείται στο πρόσωπο του τελείου Θεού και τελείου ανθρώπου Ιησού Χριστού. Και επομένως καθίσταται αυταπόδεικτο το γεγονός ότι η αλήθεια πρόσωπο Ιησούς Χριστός και Εις αποτελούν την πλειοψηφία, έστω και αν απέναντι βρίσκονται πολυεκατομμύρια άλλων. Επίσης, εν συνόδο βρισκόμαστε μόνο εντός της Ορθοδόξης Εκκλησίας, κοινωνώντας με το πρόσωπο του Χριστού, γιατί η ζωή και οδός Χριστός, όπως ψάλλουμε στο πέμπτο αναστάσιμο εξ Αποστηλάριο, και όπως ο ίδιος διεσάλπισε, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Επομένως, εν διοδό και εν συνόδο βρισκόμαστε μόνο κοινωνώντας με την αλήθεια που είναι ο Χριστός και όχι με την αίρεση που είναι ο διάβολος. Σύμφωνα τέλος με τη διακήρυξη των τεσσάρων πατριαρχών που εμνημονεύθη το 1848, παροιμήν ούτε πατριάρχε, ούτε σύνοδοι, ειδυνέθησαν ποτέ εις αγαγή νέα, διότι υπερασπιστής της θρησκείας εστίν αυτό το σώμα της Εκκλησίας, είτε αυτός ο λαός, όσοι σε θέλει το θρήσκευμα αυτού αιωνίους αμετάβλητων και ομοειδές το των πατέρων αυτού. Σεβασμιότατη και αγαπητή αδελφή, η σημερινή ημερίδα είναι όντως μια ορθόδοξη μαρτυρία και μια αποφασιστική απάντηση στα διλήμματα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Η ημερίδα εμπεριστατωμένα, με επιστημονικά και θεολογικά επιχειρήματα, θα καταδείξει την αλήθεια του Χριστού και των Αγίων Του μέσω των εξαιρέτων εισηγήσεων των εκλεκτών εισηγητών. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά εγκάρδια και ειλικρινή μου συγχαρητήρια και τις ολόψυχες ευχαριστίες προς ευερμητάτους Αγίους Αδελφούς, τα κλεϊσματα της ιεραρχίας μας, τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριων Ιερόθεων, τον Μητροπολίτη Γλυφάδας Κύριον Παύλο,
τον Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κύριον Ιερεμία, τον Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ, τη Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, τους ελογημοτάτους κυρίους καθηγητάς και την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή για την εμπνευσμένη πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν την πολύ νευραλγική αυτή ημερίδα. Ευχαριστίες θερμές υποβάλλουμε ως αυτός και σε όλους εσάς, τα μέλη του Σώματος Εκκλησίας που παρείσταστε θυσιαστικώς στην ομολογιακή αυτή μαρτυρία. Ο Κύριος γράφει το όνομά σας και την παρουσία σας εν βίβλο ζωής. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Με τις ταπεινές αυτές σκέψεις, εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού και διευχών της Κυρίας Θεοτόκου και των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων και πάντων των Αγίων και των Αγίων Ιεραρχών μας που σήμερα οργανώνουν αυτή την ευλογημένη διαμαρτυρία υπέρ της αμομήτιμων πίστεως, κηρύσω ως επιχώριος επίσκοπος την έναρξη των εργασιών της σημερινής ημερίδος και έχουμε ευόδοση και επιτυχία των εργασιών της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός για την σαφεστάτη και πληρεστάτη ιστορική έκθεση της πορείας προς την Αγία και Μεγάλη Πανορθόδοξο Σύνοδο. Επίσης, τον ευχαριστούμε διότι εχάραξε τις προοπτικές με ένα κριτικό τρόπο παρουσιάζοντας και την παθολογία της μελούσης να συνέλθει η Σύνοδο. Και τέλος, μας όρισε σαφέστατα την δεοντολογία της δικής μας τάσεως και του δικού μας αγώνα, του λαού του Θεού, που δεν είναι μόνο βέβαια οι λαϊκοί, οι λαοκρατικά, αλλά είναι και οι επίσκοποι μαζί και όλο το εκκλησιαστικό σώμα. Τον λόγον έχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριος Ιερόθεος. Θεολογία και πολιτική είναι το θέμα. Τον παρακαλούμε να παρέλθει στο βήμα. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα και αγαπητέ αδελφέ Πειραιός, κύριε Σεραφείμ, σεβασμιότατε Μητροπολίτε, αγαπητοί αδελφοί, όπως αντιλαμβάνεστε από το πρόγραμμα, η δική μου ομιλία είναι εισαγωγική, μάλλον είναι η πρώτη εισήγηση την οποία θα κάνω και επομένως θα είναι λίγο γενική, δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Και επίσης, όπως αντιλαμβάνεστε και όπως είπε ο πρόεδρος, ο αγαπητός μας πατήρ Γιώργος Μεταλλινός, ότι πρέπει να περιοριστούμε σε ένα πλαίσιο 20 λεπτών, άρα αναγκαστικά μειώνω την ανάγνωση της εισηγήσεως στο ίμιση. Πιστεύω να είμαι μέσα στα πλαίσια της ώρας μου. Ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα των χριστιανών, κληρικών, μοναχών και λαϊκών που είναι μέλη της Εκκλησίας είναι ότι αποτελούν την εγρηγορούσα συνείδηση. Η δε μεγαλύτερη προσφορά των ποιμένων της Εκκλησίας, όπως γράφει ο μακαριστός ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου, του Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης, είναι να ενεργοποιεί την εγρήγορση της συνειδήσεως του πληρώματος της Εκκλησίας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία όταν μάλιστα ο λαός του Θεού σήμερα αφήνει εν πολλής αδρανές και ανενέργητον το χάρισμα τούτο. Η εγρήγορση της Ορθοδόξου συνειδήσεως αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι τα μέρη της Εκκλησίας είναι ζωντανά και όχι νεκρά. Εμείς δε, οι κληρικοί παντός βαθμού και οι λαϊκοί θεολόγοι, έχουμε μεγάλη ευθύνη όταν δεν καλλιεργούμε στο ποιμνιό μας την εγρήγορση της συνειδήσεώς του, αλλά αρκούμαστε σε μια κοινωνική διακονία και σε μια πολιτιστική απλώς προσφορά και δεν προσφέρουμε τον Ορθόδοξο Λόγο που είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας μας. Η θεολογία, όπως εκφράστηκε από τους ζωντανούς οργανισμούς, δηλαδή τους προφήτες, τους Αποστόλους και τους Πατέρες, είναι μεγάλο χάρισμα και η χάρη της θεολογίας σώζει τον άνθρωπο. Αυτή είναι μια μικρή εισαγωγή για να προχωρήσει το θέμα μου, που είναι θεολογία και πολιτική και οπωσδήποτε έχει αναφορά στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, η οποία πρόκειται να συνέλθει όπως έχει προγραμματιστεί κατά την εορτή της Πεντηκοστής του έτους που διανύομαι.
Πρόκειται όντως για μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, το οποίο πρέπει να κινηθεί στη θεολογία της Εκκλησίας μας, να είναι προϊόν της εγρηγορούσης συνειδήσεως του πληρώματος της Εκκλησίας και φυσικά θα πρέπει να αποδεσμεύεται από την κοσμική πολιτική. Έτσι λοιπόν, το πρώτο σημείο το οποίο θα προσφέρω στην παρούσα ομίγυρη είναι η θεολογία της Πεντηκοστής. Γιατί η μέλουσα να συγκριθεί Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα της Πεντηκοστής και ασφαλώς έχει επιλεγεί συμβολικά αυτή η ημέρα για να εκφράσει την ενότητα του χριστιανικού κόσμου. Τι είναι όμως αυτή η Πεντηκοστή? Η Πεντηκοστή είναι μια μέρα που δείχνει ποια είναι η αληθινή θεολογία της Εκκλησίας και η λειτουργική ενότητά της. Πρόκειται για τη θεολογία της Αποκαλύψεως του Αγίου Τριαδικού Θεού μέσα στο φως τους Αγίους. Οι Απόστολοι δια του Αγίου Πνεύματος ενώθηκαν με τον Χριστό και έγιναν μέλη του σώματός του. Ο Χριστός στην αρχιερατική προσευχή του ευχήθηκε στον Πατέρα του, ώστε οι μαθητές του να έχουν ενότητα μεταξύ τους. Τήρησον αυτούς εν το όνομα της σου, ο δε δοκάσμου, ή ναός είναι καθώς εμείς. Αυτό το επανέλαβε και πιο κάτω για να πει «Η να πάντες ένωση και είναι και αυτή εν ημίν ένωση». Αυτή η ενότητα των μαθητών εν Χριστώ πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν πρόκειται για μια εξωτερική ενότητα, ούτε για μια διανοητική ενότητα, ακόμη και με την ίδια πίστη, αλλά είναι ενότητα μέσα στη δόξα του Θεού και όχι απλώς ενότητα κειμένων. Αυτό φαίνεται από τους ίδιους λόγους του Χριστού στην αρχιερατική προσευχή όταν λέγει «Και εγώ την δόξαν, ειν δε δοκάσμη δε δοκαυτής, ή ναός ειν εν καθώς ημείς ενεσμέν, εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, ή ναός είτε τελειωμένη σεν. Θέλω ή ναό που εγώ ημεί κακίνη όσβετε μου, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν, ειν δε δοκάσμη, και η δόξα είναι το φως». Είναι φανερό ότι το «ή ναός ειν» συνδέεται με τη δόξα του Θεού, το άκτιστο φως, με το τετελειωμένη εις εν, με το θεωρώσιν τη δόξα του Θεού. Πρόκειται για την ενότητα των μαθητών στη δόξα του Θεού, την ανάβασή τους στο ύψος της Πεντηκοστής, που είναι η θέωση. Η εμπειρία της Πεντηκοστής προξένησε τόση χαρά στους Αποστόλους, ώστε φάνηκαν ως μεθυσμένοι. Πρόκειται για τη μέθη του Αγίου Πνεύματος. Μια καταπληκτική ερμηνεία, τι είναι αυτή η μέθη του Αγίου Πνεύματος, δίνει ο Απόστολος Παύλος όταν προτρέπει τους χριστιανούς της Εφέσου. «Και μη μεθύσκεστε ίνο, ενώ εστίν ασωτεία, αλλά πληρούστεν πνεύματι, λαλούντες εαυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άβοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίον». Οι ψαλμοί και οι ύμνοι και οι οδές πνευματικές που άβονται και ψάλλονται στην καρδιά είναι η εσωτερική λειτουργία, είναι η νοερά καρδιακή προσευχή, που είναι ο πρώτος βαθμός της θεωρίας. Δεν μπορεί να δοθεί καμιά άλλη εξήγηση αυτού του θεοπνεύστου χωρίου, και σε πολλά συνέδρια που πηγαίνω τους ερωτώ, παρακαλώ δώστε μια άλλη εξήγηση. Και δείχνει ποια είναι η κατάσταση των χριστιανών μετά το Άγιο Βάπτισμα και ποια είναι η κατάλληλη πορεία προς την αυθεντική θεολογία ως θεοπτία. Ο Απόστολος Πέτρος που βρέθηκε στην Πεντηκοστή και προηγουμένως στο Όρος Ταβόρ είναι αποκαλυπτικός όταν γράφει «Ούγαρ σε σοφισμένες μύθεις εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμε ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμη και παρουσίαν, αλλά επόπτε γεννηθέντες της εκείνο μεγαλειότητος». Η σε σοφισμένη μύθη είναι η φιλοσοφία της κλασικής μεταφυσικής του Πλάτωνος και του Αριστοτέλη, των νεοπλατωνικών, οι οποίοι έκαναν φιλοσοφία και σοφία την ειδωλολατρική θρησκεία, όταν μιλούσαν για τον κόσμο των ιδεών, το λεγόμενο εξεμπλαρισμό του Πλάτωνα και το πρώτο ακίνητο των κοινού, το λεγόμενο υλικομορφισμό του Αριστοτέλη. Όλοι αυτοί οι σε σοφισμένοι μύθοι
εξαφανίστηκαν επάνω στο όρο Σταυρό, όταν οι Απόστολοι έγιναν επόπτε της εκείνου μεγαλειότητος, δηλαδή είδαν το άκτιστο φως του Θεού και μετήχαν αυτού. Και όταν στη συνέχεια, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, έγιναν μέλη του σώματος του εσαρκωμένου λόγου. Αυτά δείχνουν την ισχυρότατη σχέση που υπάρχει μεταξύ των προφητών, των Αποστόλων και των Αγίων διαμέσου των αιώνων, οι οποίοι εμπνέονται από το Άγιο Πνεύμα, μετέχουν του Θείου Φωτός, του Τριαδικού Θεού, και είναι πράγματι οι θεόπνευστοι και οι πραγματικοί ηγέτες του λαού του Θεού. Αυτοί δεν ομιλούν μέσα σε σοφισμένους μύθους, πράγμα που κάνουν οι αιρετικοί, αλλά είναι επόπτε της εκείνου μεγαλειότητος. Ακούν τη φωνή του Πατρός υπό τις μεγαλοπρέπους δόξεις και γίνονται πραγματικοί θεολόγοι στην Εκκλησία και φορείς της Πεντηκοστής. Όλη αυτή η θεολογία των Θεοπτών Αγίων πέρασε μέσα στις αποφάσεις των τοπικών και οικουμενικών συνόδων, στη γλώσσα της λατρείας και στις ευχές των μυστηρίων της Εκκλησίας. Είναι αυτό που ο μακαριστός πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι είχε πει, ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του lex credendi, δηλαδή του νόμου της πίστεως, και του lex orandi, του νόμου της προσευχής. Και βλέπουμε όλους τους όρους των Οικουμενικών Συνόδων και τις αποφάσεις ότι έχουν περάσει μέσα στα τροπάρια της Εκκλησίας μας και στις ευχές των μυστηρίων, ώστε υπάρχει μια θαυμαστή ενότητα μεταξύ των όρων και των δογμάτων της Εκκλησίας μας και ταυτόχρονα και των τροπαρίων που ψάχνουμε. Αυτή είναι η κοινή γλώσσα, η θεολογική γλώσσα των Αγίων. Κάθε φορά που μια θεολογία αποδεσμεύεται από τη θεολογία των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων και τη θεολογία της λατρείας και των μυστηρίων της Εκκλησίας, αυτή είναι κοσμικευμένη θεολογία και δεν εκφράζει το μυστήριο της Πεντηκοστής, αλλά εκφράζει τους εσωφισμένους μύθους. Βέβαια, οι Άγιοι Πατέρες διαμέσου των αιώνων, κυρίως οι πατέρες του 4ου αιώνος, όπως ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με τα κείμενα αυτά και είναι παρόντες, χρησιμοποίησαν μια άλλη ορολογία για να απαντήσουν όμως στους αιρετικούς θεολόγους της εποχής τους. Αλλά η εμπειρική θεωρία ήταν ενιαία. Δεν υφίσταται καμιά διαφορά μεταξύ των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων ως προς το άκτιστο ρήμα. Αλλά η διαφορά ήταν ως προς το κτιστό ρήμα και νόημα. Αν κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει αυτήν την ουσιαστική διαφορά, δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι Ορθόδοξη Θεολογία. Αυτή είναι η Πεντηκοστή μέσα στην ιστορία. Και αυτοί οι θεολόγοι είναι οι άνθρωποι της Πεντηκοστής. Και αν δεν διαθέτουμε αποκαλυπτική εμπειρία, όμως το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακολουθούμε πιστά την εμπειρία και τη διδασκαλία των Θεοπτών Αγίων και να πορευόμαστε κατά τα στον Αγίων Θεοπνεύστους Θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό των ανθρώπων την ημέρα της Πεντηκοστής, και εμείς ευχόμαστε στη Σύνοδο αυτή να παρευρίσκονται επίσκοποι οι οποίοι τουλάχιστον, αν δεν έχουν προσωπική εμπειρία, να ακολουθούν τη διδασκαλία των θεωμένων Αγίων. Και όλα αυτά πρέπει να λέγονται, γιατί η Πεντηκοστή είναι το ορόσημο και στην Εκκλησία αλλά και για τη Σύνοδο αυτή. Και δεν μπορεί να αλλοιωθεί το νόημα και η αξία της Πεντηκοστής από άλλα πράγματα τα οποία διαφοροποιούνται από την Πεντηκοστή. Και ξέρουμε πολύ καλά, διαβάζοντας τα κείμενα συγχρόνων θεολόγων, ότι δυστυχώς, εκτός από το ορθόδοξο θεολογικό ρεύμα των Θεοπτών Αγίων, οι οποίοι είναι η συνέχεια της Πεντηκοστής διαμέσου των αιώνων, εμφανίστηκαν και άλλα θεολογικά ρεύματα. Και ας ελπίσουμε να μην επικρατήσουν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, που θα γίνει την ημέρα της Πεντηκοστής μάλιστα. Στην εισήγησή μου στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος τον περασμένο Οκτώβριο, με τίτλο «Η θεολογική κρίση και οι επιπτώσεις της
στην καθημερινότητα της εκκλησιαστικής ζωής, αφού εξέθεσα ποια είναι η θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην αυθεντική έκφρασή της, στη συνέχεια παρουσίασα το πώς αλλοιώθηκε η θεολογία δια μέσω των αιώνων. Και αυτή η αλλοίωση έγινε με τη σχολαστική θεολογία, 10ο μέχρι το 13ο αιώνα και στη συνέχεια, τη βιβλική κριτική των Προτεσταντών βεβαίως και την παλαιότερη ρωσική θεολογία, και έδωσα συγκεκριμένα παραδείγματα της θεολογικής εκτροπής. Επίσης, το συνέδριο που έγινε σε αυτό το χώρο από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς το 2012, εισηγήθηκε ένα θέμα με τίτλο «Η μεταπατερική θεολογία από εκκλησιαστικής προοπτικής» και παρουσίασα τον πυρήνα της μεταπατερικής θεολογίας και πώς εφαρμόζεται στη σύγχρονη εκκλησιαστική σκέψη. Δεν επιθυμώ βέβαια να επαναλάβω τα ίδια θέματα, αλλά παραπέμπω κάθε ενδιαφερόμενο στις εισηγήσεις αυτές. Εδώ θέλω απλώς να επισημάνω ότι η σχολαστική θεολογία των αρχαίων αιρετικών του 3ου και 4ου αιώνος, η στοχαστική μάλλον, πέρασε στο δυτικό χώρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και με την πάροδο του χρόνου διαμόρφωσε μια ιδιαίτερη θεολογία που αποκλήθηκε φράνκο-λατινική ή σχολαστική θεολογία. Αυτή η θεολογία στηρίχθηκε κυρίως στις απόψεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, όπως φαίνεται στο έργο του Θωμά του Ακινάτη «Σούμα Θεολόγικα». Έπειτα οι μεταρρυθμιστές απέβαλαν τη σχολαστική θεολογία και ερμήνευσαν και ερμηνεύουν τα βιβλικά κείμενα με μια ιδιαίτερη μέθοδο, όχι κατά τους πατέρες, και εδώ αναφέρομαι στην ερμηνεία που κάνουν οι Προτεστάντες, όχι οι Ορθόδοξοι. Δηλαδή, ουσιαστικά απέρριψαν τη θεοπτική ερμηνευτική μέθοδο των πατέρων της Εκκλησίας και εφαρμόζουν μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της ιστορίας, της συγκριτικής θρησκεολογίας και της φιλοσοφίας. Ερμηνεύουν κείμενα βιβλικά, όπως παραδείγματος χάρη τις προφητείες του Ισαΐα, βάσει του περιβάλλοντος, πώς διαμορφώθηκε δήθεν ο προφήτης Ισαΐας από το περιβάλλον, από την συγκριτική θρησκεολογία και τη φιλοσοφία και όχι μέσα από τον αποκαλυπτικό λόγο. Κατά βάση εξετάζουν το περιβάλλον στο οποίο έζησε κάθε προφήτης, χωρίς να διακρίνουν μεταξύ ακτίστων ρημάτων και ακτιστών ρημάτων, νοημάτων και εικονισμάτων. Και στη συνέχεια τα ρεύματα αυτά μαζί με τον γερμανικό ιδεαλισμό εισέρευσαν στη Ρωσία και εκεί τον 19ο αιώνα διαμορφώθηκε μια ιδιαίτερη θεολογία που ονομάστηκε Ρωσική Θεολογία, η οποία προσέλαβε πολύ στα υπαρξιακά στοιχεία και της οποίας κέντρο σήμερα είναι το Ρωσικό Ινστιτούτο της Αγίου στο Παρίσι. Παρατηρώντας λοιπόν όλα αυτά τα ρεύματα, βλέπουμε ότι έχουν εισρεύσει και στον δικό μας χώρο και στις θεολογικές σχολές, αλλά και στην καθημερινή μας γλώσσα. Χρησιμοποιούμε τέτοια θέματα, όπως τουλάχιστον έχω επισημάνει σε πολλά κείμενά μου, το θέμα της οντολογίας του προσώπου και γενικότερα όλα αυτά προέρχονται από δυτικά ρεύματα τα οποία εντελώς απομακρύνονται από την ορθόδοξη παράδοση, γιατί δεν πρόκειται για μια αναφορά της λέξης προσώπου, αλλά πρόκειται για το ότι αυτοί που χρησιμοποιούν συνείδητα αυτή την άποψη συνδέουν τη φύση με την ανάγκη, πράγμα το οποίο ήταν των Αριανών, των Εστοριανών και άλλων αιρετικών, ότι πάν εκ φύσεως είναι εξ ανάγκης, και συνδέουν την θέληση, τη βούληση με το πρόσωπο, πράγμα που αυτό είναι των μονοθελητών και απομακρύνονται τελείως από την ορθόδοξη παράδοση. Δεν θα πω περισσότερο για το θέμα αυτό, να εισέλθω στα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου στο δεύτερο σημείο, που είναι η είσδυση της πολιτικής της ενδοορθόδοξης εκκλησιαστικές σχέσεις, που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί κανείς να αγνοεί αυτό το θέμα όταν μελετά τα κείμενα τα οποία πρόκειται να συζητηθούν ή να ψηφιστούν στη σύνοδο αυτή που θα γίνει. Η λέξη πολιτική έχει πολλές έννοιες και σημασίες. Σημαίνει το σύνολο των θεμάτων που έχουν σχέση με τα κοινά και την άσκηση της εξουσίας. Σημαίνει τον τρόπο άσκηση της κρατικής εξουσίας. Σημαίνει τον τρόπο δράσεως ενός προσώπου, ενός ανθρώπου, οργανισμού, σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν όλα αυτά με μια ειδικότερη σημασία. Δυστυχώς,
η γεωπολιτική και οι διάφορες εθνικές πολιτικές σκοπιμότητες εισέρχονται και στις ενδοορθόδοξες εκκλησιαστικές σχέσεις και πολλές φορές καθορίζουν τους διαλόγους και τις αποφάσεις των συνελεύσεων. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι εθνικισμοί, παρότι ο εθνοφιλετισμός καταδικάστηκε ως αίρεση στη Σύνοδο του 1872 στην Κωνσταντινούπολη, εντούτοις επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Αυτό το βλέπουμε σε όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Και το ότι από 10 θέματα που κατέληξαν να συζητηθούν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, τελικά θα συζητηθούν τα 6 από αυτά, και μάλιστα τα κείμενα που καταρτίζονται και αποφάσιστα είναι προϊόντα συμβιβασμών για να ψηφιστούν, δείχνει το μεγάλο πρόβλημα που υφίσταται. Απλώς θα ήθελα να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό αυτό που υποστηρίζω. Πρόκειται για τη συζήτηση που έγινε στη Διορθόδοξη Προπαρασκευαστική Επιτροπή που συνήθεται στο Σαμπεζί από 9 έως 16 Δεκεμβρίου του έτους 2009. Στην οποία μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα της υπογραφής του τόμου του αυτοκεφάλου, πώς υπογράφεται. Βέβαια τελικά αυτό το θέμα δεν πρόκειται να συζητηθεί στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, αφού δεν βρέθηκε συμφωνία, αλλά είναι χαρακτηριστικά τα όσα διαδραματίστηκαν στην Επιτροπή αυτή, που δείχνει την όρημη τροπία που επικρατεί στις ενδοορθόδοξες εκκλησιαστικές σχέσεις, οι οποίες επηρεάζονται από τη σύγχρονη πολιτική των κρατών, πιθανόν και την γεωπολιτική στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση εκείνη, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τόνισε ορθώς ότι το θέμα της υπογραφής του τόμου του αυτοκεφάλου υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου είναι βασικό εκκλησιολογικό θέμα, επί το οποίο δεν δύναται να γίνει καμία υποχώρηση εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με τη θέση αυτή, που είναι κατά την άποψή μου ορθή, συνετάγησαν 6 εκκλησίες. Δηλαδή, τα Πατριαρχία Κωνσταντινούπολεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ιεροσολύμων και οι Εκκλησίες Ελλάδος και Αλβανίας. Με τη θέση της Εκκλησίας της Ρωσίας να υπογράφεται ο τόμος από όλους τους προκαθημένους των κατατόπων εκκλησιών ή τουλάχιστον να το υπογράφει και η Εκκλησία Μήτυρ, συνετάγησαν 7 εκκλησίες. Ή τη Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας για τους δικούς τους λόγους, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Πολωνίας και Τσεχίας και Σλοβακίας. Ναι, τελειώνω σε 2 λεπτά μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το τηρήσω. Και υπέρ του είναι υπογραφή ο τόμος από όλες τις εκκλησίες, ετάχθη η Εκκλησία της Κύπρου. Δηλαδή, η ψηφοφορία ανέδειξε 6 ψήφους υπέρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 8 ψήφους εναντίον της θέσεώς του. Τελικά το θέμα αυτό δεν τέθηκε στη θεματολογία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία από αυτή τη Διορθόδοξη Προπαρασκευαστική Επιτροπή είναι οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα του τότε γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής Διορθόδοξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας μας, αειμνής του Πρωτοπρεσβυτέρου Πατρός Στεφάνου Αβραμίδη, που παρευρισκόταν στις συνεδριάσεις, σε έκθεσή του την οποία απέστειλε προς την Ιερά Σύνοδο. Θα σας αναγνώσω μερικά τμήματα της εκθέσεως αυτής, πολύ χαρακτηριστικά για να αντιληφθεί το κλίμα που επικρατεί σε τέτοιες επιτροπές, όχι βέβαια σε όλες. Γράφει ο αείμνηστος πατήρ Στέφανος Αβραμίδης: «Αν κανείς θελήσει να εκτιμήσει και αξιολογήσει τα εν γενεύη εις την προπαρασκευαστική διάσκεψη από 9 έως 17 Δεκεμβρίου 2009 δια την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, θα πρέπει να ομολογήσει ότι ξεκίνησε, συνεχίστηκε και έκλεισε μέσα σε ένα πνεύμα όχι απλώς ψυχρότητος αλλά κατά κυριολεξία παγερότητος και παγωνιάς. Το 1993, δηλαδή πρώτο 16 ετών, είχε διακοπεί υπό θλιβερά συνθήκες η τότε διάσκεψη χωρίς ελπίδα. Κατά άκρα μακροθυμία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εδέχθη να συνεχιστούν κατά το ήδη παρελθόν έτος 2009. Αλλού γράφει: «Τίποτα στη συνδιάσκεψη αυτή δεν ενθύμιζε πνεύμα Χριστού, αγάπη, εκκλησία, πεντηκοστή. Οι αντιπρόσωποι των εκκλησιών σε βάσμοι ιεράρχες αγωνίζονταν ή παραταξιακά χωρισμένοι σε 2 μπλοκς, των υπερμάχων, των προνομίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των πολεμίων του,
Είμαι αγωνία να ξεπεραστεί αυτό το ψυχοφθόρο και καταλυτικό της έννοιας της Εκκλησίας Πνεύμα που έχει εισέλθει στα ανώτατα κλιμάκια της και σιγά σιγά μεταβάλλεται σε ιδεολογική ταυτότητα των τοπικών εκκλησιών. Μάτιν οικούστηκαν κραυγή αγωνίας. Και τελειώνω, είμαι ακριβώς στην ώρα μου. Καταλήγει ο πατήρ Στέφανος. Όπως αναφέραμε ανωτέρω, διεφάνει ολοκάθαρα ότι υπάρχουν δύο μπλοκ μέσα στις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Το μπλοκ υπέρ των δικαίων και προνομιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου και το μπλοκ το οποίο θέλει να μειώσει και ή δυνατόν να καταργήσει τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παρά το γεγονός ότι ισχυρίζει το αντίθετο. Η πόλωση σε αυτή δυσκολεύει και θα δυσκολεύσει όχι μόνο την πορεία προς τη σύγκριση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, αλλά και κάθε άλλη πανορθόδοξων συνεργασίων και προσπάθειων. Το γεγονός καταλήγει ότι μεταξύ των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών υπήρξαν αρκετοί πρώην υπότροφοι της Εκκλησίας της Ελλάδος, ίσου δεν ωφέρισε τας διεκδικήσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ούτε ουδε μίαν φιλελληνική στάση νετήρησαν. Το μόνο που κατάφεραν ήταν να ομιλήσουν εναντίον των θέσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας Ελλάδος εις άπτεστα ελληνικά. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι κάθε Ορθόδοξη Εκκλησία, για να είναι, κάθε Ορθόδοξη Σύνοδος, για να είναι αγία και μεγάλη, πρέπει να ασχολείται με θέματα δογματικά και να συμμετέχουν στη Σύνοδο αυτή θεούμενοι πατέρες. Τουλάχιστον πρέπει να συμμετέχουν όσοι αποδέχονται τη θεολογία και τη μεθοδολογία των δογμάτων και των ευσεβών παραδόσεων και να ακολουθούν τους Αγίους Πατέρες χωρίς να τους παρερμηνεύουν. Διαφορετικά δεν είναι Ορθόδοξος Σύνοδος. Ευχαριστώ. Θεολογικότατος και πατερικότατος όπως πάντα ο Άγιος Ναυπάκτης. Και λυπούμε ότι από αυτόν άρχισε η εφαρμογή του μέτρου που ορίστη για την ομαλή πορεία της συνάξεώς μας. Ευχαριστώ Άγιε Ναυπάκτου για την τήρηση του χρόνου. Επίσης θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερως και εκ μέρους όλων μας, διότι μας μίλησε για την θεολογία της Πεντηκοστής και κυρίως ότι διευκρίνησε για μια ακόμη φορά, το έχει γράψει επανειλημμένος, όπως και ο ύμνηστος Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης, συμβαδίζουμε με τον Παπαγιάννη, ότι το είναι ως είναι, δεν έχει ούτε πολιτική, ούτε κοινωνική, ούτε κοινωνιολογική, οποιαδήποτε άλλη σημασία. Σημαίνει μετοχή στην ίδια άκτιστη χάρη, δηλαδή στη θεοπτία. Ευχαριστώ ιδιαίτερως σεβασμιότατε. Επίσης μας παρουσίασε, μας επεσήμανε τους κινδύνους οι οποίοι συνοδεύουν όλη την πορεία προς τη Μεγάλη Σύνοδο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε με μεγάλη χαρά τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γλυφάδας κύριο Παύλο. Ερωτήματα περί την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Σεβασμιότατοι προσκεκλημένοι Άγιοι Αρχιερείς και Συνεπίσκοποι, σεβασμιότατε επιμελάρχα της τοπικής εκκλησίας Μητροπολίτη Πειραιώς Κεφαλίου, κύριε Σεραφείμ, εδεσμολογιότατε και πολυσέβαστε πρόεδρε της πρώτης συνεδρίας πατέρα Γιώργη, ευλαβέστατοι πατέρες και συνειτουργοί, οσιότατοι μοναχοί και μοναχές, ευσεβείς χριστιανοί και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας. Η σύγκληση μια συνόδου επισκόπων ανέκαθεν λειτουργεί στον ιερό χώρο της Εκκλησίας ως σταθμός της πνευματικής πορείας του χριστεφωνήμου πληρώματος, ως σημείο αυτοελέγχου και αυτοσυνειδησίας, ως ευκαιρία επανασχεδιασμού της σωτηρίας του πεπτωθώντος ανθρώπου. Η ασφαλής επιβίβαση των χριστιανών στον αερό καράβι της Εκκλησίας που διαπλέει το πέλαγος του παρόντος πεπερασμένου χρόνου αποτελεί το εχέγγυο της διαπόρθμεσης με ασφάλεια εκ του κόσμου τούτου στην αιώνια πραγματικότητα.
Η προγραμματισμένη λοιπόν για τον προσεχή Ιούνιο Αγία και Μεγάλη Σύνοδος καλείται να καταγραφεί στην ιστορία ως ένα σταθμός της ψυχικής ωφέλειας του σώματος της Εκκλησίας και ως μία κίνηση επαναβεβαίωσης της Ορθοδοξίας. Ως Επίσκοπος της Εκκλησίας του Χριστού, με την ευθύνη που μας αναλογεί απέναντι στους χριστιανούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας αλλά και προς ολόκληρον των λαών του Θεού, ευρισκόμεθα σήμερα μαζί σας προκειμένου να θέσουμε δημοσίως ορισμένους προβληματισμούς μας ως προς τη σύγκληση αυτής της Συνόδου. Για την χορήγηση αυτού του βήματος πολλές ευχαριστίες οφείλονται και πάλι στους διοργανωτές της παρούσης ημερίδος, στους εκλεκτούς εισηγητές και πρωτίστως εις τον αγωνιστήν Άγιον Πυραιός που συνέλαβε την ιδέα και την πραγματοποίησή της. Πρώτον, πριν από 45 χρόνια το έτος 1971, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, αυτός ο μεγάλος σύγχρονος Άγιος των Βαλκανίων, έγραφε προς την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Σερβικής Εκκλησίας. «Στην Εκκλησία για την οποία ο Θεάνθρωπος είναι το παν και τα πάντα, ουδέν επιτρέπεται να ρυθμίζεται κατά άνθρωπον, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Εάν και τα σύγχρονα προβλήματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν λύονται με τον Θεάνθρωπον και κατά των θεανθρώπινων αποστολικών και αγιοπατερικών τρόπων, είναι αδύνατον να λυθούν ορθοδόξος και θεαρέστος». Και τόνιζε τότε ο Άγιος Ιουστίνος, «Προσωπικώς δεν βλέπω ότι κατά τα σημερινάς περιστάσεις υπάρχει πράγματι εναπόφευκτος ανάγκη για την σύγκληση της Οικουμενικής Συνόδου. Εάν όμως υπάρχει, η παρούσα στιγμή είναι η πλέον ακατάλληλος εις την ιστορία της Εκκλησίας μας». Και τίθεται το ερώτημα, αδελφοί μου, έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια ώστε σήμερα να είναι αναγκαία και σκόπιμη η σύγκριση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου? Αλλά για το μη αναγκαίο της συγκλήσεως μιας τέτοιας συνόδου και ο Όσιος Γέροντας Φιλόθεος Δερβάτος, στον οποίον είχα την ιδιαίτερη ευλογία να εξομολογηθώ πεντάκης και ως μαθητής του Ιστορικού Γυμνασίου της Ερμοπόλεως Σύρου και ως κληρικός ιεροκήρυξ του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Θήνου. Αυτός ο ασκητής και πρόμαχος της Ορθοδοξίας του 20ου αιώνα ετώνιζε: «Νομίζομεν ότι είναι όλος περιττή η σύγκλησης Οικουμενικής Συνόδου περί ζητημάτων στα οποία έχουν αποφανθεί δια των ιερών κανόνων οι Θείοι Απόστολοι και Θεόσοφοι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Πράγματι, στην θεματολογία των πολυετών διασκέψεων των προσυνοδικών επιτροπών συναντούμε θέματα τα οποία έχουν ήδη λυθεί από την παράδοσή μας, για τα οποία όμως ως μειόφιλε έχουν αναλωθεί πολλές ώρες συζητήσεων και διορθόδοξης συνεργασίας. Τα δύο θέματα, των μυστήριων του γάμου και τα κολλήματα αυτού και η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρησης αυτής σήμερον, τα οποία μάλιστα ποσοτικώς αντιστοιχούν στο 1/3 της θεματολογίας της Συνόδου, δεν είναι θέματα λυμένα από αιώνες? Ο πρώτος λοιπόν προβληματισμός μας είναι κατά πόσον είναι σήμερα σκόπιμη και αναγκαία η σύγκληση μιας τέτοιας συνόδου. Ο δεύτερος προβληματισμός μας γεμάτος ερωτηματικά είναι ο εξής. Στη μέλουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδο θα υπάρξει οριοθέτηση της Ορθοδόξου πίστεως έναντι των ποικίλων αιρέσεων και πλανών? Στα κείμενα διαφαίνεται κάτι τέτοιο? Γιατί στις προσυνοδικές επιτροπές δεν προχώρησε η τυπική αναγνώριση των δύο σημαντικών αντιπαπικών συνόδων, δηλαδή της 8ης Οικουμενικής και της 9ης Οικουμενικής, οι οποίες δικαίωσαν τον Μέγα Φώτιο
και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά αντίστοιχα, η παραπομπή σε συνοδικές καλένδες του μέλλοντος δεν κλονίζει την θεολογική αξιοπιστία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Οι αδελφοί συνεπίσκοποι Άγιοι Ναυπάκτου και Γόρτινος, ιεράρχες, γνώστες και αγωνιστές, είχαν οριστεί ως ομιλητές να αναπτύξουν τις απόψεις τους στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και τελικά δεν ομίλησαν. Εκοπίασαν και το αποτέλεσμα μηδέν. Προσωπικώς υπεστήριξα να διαβαστούν οι εισηγήσεις όπως και άλλοι αδελφοί, αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία αρνήθηκε, γιατί δεν γνωρίζω ο νοόν νοήτο. Η κέρια λοιπόν ερώτηση είναι το πώς θα προσεγγιστεί το θέμα η σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, στον οποίο κατέληξαν οι προσυνοδικές διασκέψεις. Θα γίνει η ορθή οριοθέτηση ή θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι έγκριτων θεολόγων? Ο πανεπιστημιακός καθηγητής και υπερασπιστής της Ορθοδόξου Θεολογίας, ο εκλεκτός και πολυσέβαστός μας συλλειτουργός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, ο οποίος και προεδρεύει αυτήν την ώρα στην πρώτη μας συνεδρία, έχει γράψει παλαιότερα: ετοιμάζεται αυτή η σύνοδος για να μας οδηγήσει, όπως διαβάζουμε και όπως βλέπουμε, στην αποδοχή του παπισμού και του προτεσταντισμού ως αυθεντικών χριστιανισμών. Αυτό είναι το τραγικό. Εύχομαι να μην γίνει ποτέ, αλλά εκεί οδηγούνται τα πράγματα. Εάν λοιπόν συνέλθει η Πανορθόδοξος Σύνοδος, που θα έχει τον χαρακτήρα για μας Οικουμενική Συνόδου, εάν συνέλθει και δεν δεχθεί μεταξύ των Οικουμενικών Συνόδων την 8η και την 9η, θα είναι ψευδοσύνοδος. Συμφωνούμε λοιπόν και εμείς ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης θα κριθεί και σε αυτό το σημείο, εάν αναγνωρίσει αυτές τις δύο συνόδους ή αν θα τις παρακάμψει. Τρίτον, ο τρίτος προβληματισμός μας είναι: η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα καταδικάσει τις ανιστόρητες πρωτοφανείς και καινοφανείς οικουμενιστικές θεωρίες που κατά καιρούς έχουν επισημανθεί σε διάφορα κείμενα? Οι κακόδοξες θέσεις και διδασκαλίες περί της μιας και συγχρόνως διηρημένης Εκκλησίας, περί του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού δογματικού συγκριτισμού, περί της διηβρημένης Εκκλησίας, περί των αδελφών Εκκλησιών, περί των κλάδων, περί των δύο πνευμόνων, θα καταδικαστούν ή θα υιοθετηθούν? Μήπως η πρόσκληση να παραστούν στην εναρκτήριο και στην καταληκτήριο συνεδρία της Συνόδου ως παρατηρητές, διαβάζω εντός εισαγωγικών την διατύπωση του κειμένου της συνάξεως των προκαθημένων στο Σαμπεζίτου Ιανουάριο, εκπρόσωποι χριστιανικών εκκλησιών ή ομολογιών, προδιαθέτει για την χειρότερη των περιπτώσεων από πλευράς Ορθοδοξίας? Δηλαδή, καλούνται ως παρατηρητές παπικοί, προτεστάντες, αντιχαλκιδόνοι και μονοφυσίτες, όλοι τους καταδικασμένοι αιρετικοί από την εκκλησιαστική συνείδηση, από πατέρες και οικουμενικές συνόδους. Αλλά στην δυσχυλιόχρονη ζωή της Εκκλησίας μας, στις τοπικές και σε οικουμενικές συνόδους, ουδέποτε υπήρχαν παρατηρητές. Μόνο στις δύο παπικές συνόδους του Βατικανού εμφανίστηκε το καθεστώς των παρατηρητών. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, ως ύψιστη φανέρωση και έκφραση της ίδιας της Εκκλησίας, μπορεί να έχει ως πρότυπο τις παπικές πρακτικές μεθόδους και μεθοδεύσεις? Ενθυμούμε τον μακαριστό προκαθήμενο της Εκκλησίας μας, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Σεραφείμ, σε μια παρέμβασή του κατά την συνοδική εορτή του Αγίου Φωτίου,
την Ιερά Μονή Πεντέλης, όπου έθεσε το ρητορικό ερώτημα «Είναι η Παπική Εκκλησία Εκκλησία?» Πως είναι Εκκλησία αφού απεσχίσει το 1054 και έχουν και τους Ουνίτες? Εμείς όμως δυστυχώς συνεχίζουμε να αποδίδουμε στο παπικό μόρφωμα τον χαρακτηρισμό Εκκλησία και να ανεχόμαστε τους Ουνίτες. Σας μεταφέρω μια σκηνή που έλαβε χώρα προετών στην Ισπανία σε μια συνάντηση Ορθοδόξων και Καθολικών, την οποία μου εκμυστηρεύτηκε μέλος της Αποστολής. Ο επικεφαλής της Ορθοδόξων Διπροσωπείας Μητροπολίτης διαμαρτυρήθηκε έντονα όταν αντελήφθη πως στην Αντιπροσωπεία των Παπικών συμμετείχε ως μέλος ο Ουνίτης Επίσκοπος των Αθηνών και δυστυχώς πατριώτης μου Συριανός. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον προκαθήμενό του, ο Μητροπολίτης της Ορθοδόξης Αντιπροσωπείας, τι να κάνει, πώς να συμπεριφερθεί, έλαβε την οδηγία να μην δώσει συνέχεια στην αντίδρασή σου και να μην επαναληφθεί τέτοια παρατήρηση. Έτσι ακριβώς μου είπε ο Ανωτέρω Μητροπολίτης. Εύχομαι και προσεύχομαι να μην παρατηρηθεί παρόμοια κίνηση στην επερχόμενη Μεγάλη Σύνοδο. Τέταρτον, έντονο μας προβληματίζει η απόφαση ότι κάθε τοπική εκκλησία θα εκπροσωπείται με 24 επισκόπους το πολύ συν τον προκαθήμενό της και ότι η κάθε εκκλησία θα διαθέτει μόνο μία ψήφο. Σύμφωνα με την ιερά μας παράδοση και τα διαχρονικά πρότυπα των Ορθοδόξων Συνόδων, η συμμετοχή όλων των Ορθοδόξων Επισκόπων θεωρείται απολύτως αναγκαία για την σύγκληση μιας Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και όχι μόνο η επιλογή 24 Επισκόπων το πολύ συν τον προκαθήμενο. Ας θυμηθούμε επίσης ότι στις Ορθόδοξες Συνόδους εκτός των Επισκόπων συμμετείχαν και κληρικοί και των άλλων βαθμίδων, όπως καθηγούμενοι αρχιμανδρίτες, ιερείς, μοναχοί, καθώς επίσης και ο πιστός λαός. Θεωρούμε επίσης εντελώς ξένη στην ορθόδοξη πρακτική την προσυνοδική συνεννόηση ότι κάθε τοπική εκκλησία διαθέτει μία ψήφο. Ανέκαθεν μία ψήφο διαθέτει κάθε επίσκοπος και όχι κάθε τοπική εκκλησία. Παρά τα αυτά, τα οποία αποτελούν προσωπικές μας θέσεις, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε την σύνθεση και την αποστολή της Συνοδικής Αντιπροσωπείας των 24 Επισκόπων που θα συνοδεύει τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο και Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου. Στην τελευταία συνεδρία της Ιεράς Συνόδου διεφώνησα δημοσίως ως προς τον τρόπο επιλογής των 24 αυτών επισκόπων. Επειδή τονίστηκε πολλές φορές στην ιεραρχία ότι τα μέλη της Αντιπροσωπείας θα πρέπει να είναι οι ειδικοί επιορισμένων συναφών θεμάτων συνοδικοί αρχιερείς και όχι κάποιοι ιεράρχες, έθεσα το ερώτημα. Το έτος 325 στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο οι 318 θεοφόροι πατέρες ήταν ειδικοί ή κατήχαν πανεπιστημιακή μόρφωση? Ο Άγιος Σπυρίδων, ο πολιούχος της πόλεώσας Άγιε Πειραιός, με ποιες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις κατατρόπωσε τον Άριο? Με ένα κεραμίδι και με ορθοδοξία στη ζωή του. Ξεχνούμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και παραθεωρούμε τις κραυγές της Ζέουσας προσευχής, όπως για παράδειγμα του προφήτου Ιεζεκιήλ ή του προφητάνακτος Δαβίδ. Και έκραξον πρόσμε και αποκριθήσομε. Εκβαθέων εκέκραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Στην δωρία υπήρξε και η φωνή την οποία ύψωσαν και πολλοί άλλοι αρχιερείς. Είναι δε προς τιμήν ορισμένων ιεραρχών που ενώ είχαν περιληφθεί στο αρχικό πλάνο των 24 μελών της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ευθαρσώς παραιτήθησαν. Προφανώς μη συνενούντες στην ληφθήσα σχετική διάταξη του κανονισμού,
συγκροτήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά εάν υπήρξε έγκαιρη και λεπτομερής ενημέρωση του Σώματος της Εκκλησίας, πολύ δε μάλλον των περισσότερων επισκόπων και συνόδων των τοπικών εκκλησιών για τις σημαντικές διεργασίες της μελούσης να συνέλθει συνόδου. Ακόμα και διακεκριμένοι επίσκοποι της Ελλαδικής Εκκλησίας δεν είχαν την στοιχειώδη ενημέρωση για τα τεκτενόμενα. Αυτό, αδελφοί μου, δεν αποτελεί εκκλησιολογικό έλλειμμα? Με τις λίγες αυτές σκέψεις και προβληματισμούς ενδεικτικές ανάμεσα σε πολλές, τις οποίες οι εκλεκτοί σύνεδροι αναπτύσσουν ευθαρσώς στην παρούσα ημερίδα και πολλαχού, καλούμε τον πιστό λαό σε διαρκή εγρήγορση και προσευχή, ώστε κατά την σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου να αποφευχθούν τυχόν αστοχίες, σύγχυση και σχίσματα. Επισημαίνουμε επίσης ότι αν η Αγία και Μεγάλη Ιερά Σύνοδος αποδειχθεί όντως Ιερά Σύνοδος Αγίων Πατέρων, θα την αποδεχθούμε. Αν όμως επιχειρηθεί ανέρεση ή διόρθωση αποφάσεων προηγούμενων Οικουμενικών Συνόδων ή τοπικών συνόδων και πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίες έλαβαν οικουμενικό κύρος, τότε η μόνη επιλογή μας θα είναι να την απορρίψουμε. Ευελπιστούμε στο έλεος και την αγάπη του Δομήτερος της Αγίας μας Εκκλησίας, του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, και στην σύνεση και τον Θείο Φωτισμό όσων Αγίων Ιεραρχών θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο, όσο οι συνεδρίες που θα λάβουν χώρα στην Κρήτη και οι αποφάσεις που θα δοθούν στη δημοσιότητα να κινούνται στον δρόμο που χάραξαν οι Απόστολοι και οι Πνευματοφόροι Πατέρες μας. Εν τέλει, παρακαλώ, Άγιε Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη για κάποια προσωπική μου αναφορά. Ο αείμνηστος καθηγητής μας Ιωάννης Καρμύρης, της δογματικής προπολών ετών, που για την ευλογία και την τιμή να τον έχω καθηγητή, όταν μας δίδασκε, μας είπε: «Ένωση δεν γίνεται με τους παπικούς, ενώ τις μπορεί μόνο με την προϋπόθεση της φιλίας και όχι του οικουμενισμού. Δεν μπορεί ο Πάπας», μας συνέχισε να μας λέγει, περίπου 1000 χρόνια μετά από το σχίσμα 1054 μετά Χριστόν, να αναιρέσει τα όσα είπε μέχρι σήμερα. Είναι θέμα εγωισμού. Θα του πούν οι οπαδοί του ότι τόσα χρόνια μας κοροϊδεύες, μας οδηγούσες σε λάθος δρόμο. Τα λόγια αυτά μας είπε ο αείμνηστος καθηγητής εξ αφορμής επισκέψεως συναντήσεως Αθηναγόρου και Πάπα στα Ιεροσόλυμα. Έχω κακή στην εμπειρία, αδελφοί μου, από τον φανατισμό των παπικών, τον έζησα καταγόμενος εκ πατρός από την ένδοξη Σμύρνη και γεννηθή στην Σύρο. Η πλειονότης των κληρικών όλων των βαθμίδων της παπικής κοινότητας ομολογίας της Ελλάδος είναι από τη Σύρο και τους γνωρίζω πολύ καλά, όπως τον συνταξιοδοτηθέντα επίσκοπο Ουνητών Αθήνας και όλης της Ελλάδος Δημήτριον Σαλάχα και τον καρδινάλιο Πιέρ Ντιμπρέ. Και οι δύο Ουνίτες τους είχα συναντήσει πολλές φορές και στην Ελλάδα και στο Βατικανό. Και ποιος ο σκοπός της Ουνίας, ας επαναλαμβάνουμε και οι πολλές ιδέες που τις έχουν ξαναϋποθεί. Μοναδικός σκοπός, η προπαγάνδα, ο προσιλητισμός. Αυτή είναι λύκη υποδωράν προβάτου. Πόσα μέλη έχει η Ουνία ανά την Ελλάδα? Ελάχιστα. Και δικαιολογεί επίσκοπο και μεγαλοπρεπή ναό στο κέντρο της Αθήνας, της Αγίας Τριάδος. Σεβασμιότατε. Γιατί λοιπόν να υπάρχει διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων και Παπικών και των άλλων χριστιανικών ομολογιών και Ορθοδόξων και των άλλων θρησκειών? Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή.
Πολύ δύσκολος ο ρόλος του συντονίστου, συγχωρήστε με. Ευχαριστούμε και τον Σεβασμιότατο Γλυφάδας, διότι έθεσε κεριότατα, σπουδαιότατα ερωτήματα που θα πρέπει, αυτό μόνο θα πω, να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη από τους συγκαλούντες ή συγκαλέσαντες αυτή τη σύνοδο, για να έχει κύρος ορθόδοξο και πατερικό. Ο τελευταίος στη σειρά είναι ο επίσης σεβαστός εις όλους μας, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθύρων, κύριος Σεραφείμ, με θέμα εκκλησιολογικά και ποινωνικά προβλήματα από τη μη συμμετοχή όλων των επισκόπων. Κάτι πρωτάκουστο εις την ιστορία της Εκκλησίας μας. Σεβασμιότατε, έχετε τον λόγο. Άγιε Πρόεδρε, παρακαλώ μια ανακοίνωση απλώς, χωρίς να είναι διαπιστωμένη ότι είναι ακριβής ή αληθής. Αποκαλύπτει ότι ο προϋπολογισμός της πανορθόδοξης που θα γίνει το καλοκαίρι στην Κρήτη αναμένεται να ξεπεράσει το ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που προκαλεί μεγάλο προβληματισμό. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. L'argent fait tout, λέει ο Μιχάλης. L'argent fait tout, το χρήμα τα κάνει όλα. Ευχαριστούμε. Σεβασμιότατη Άγια Αδελφή, Άγιοι Πατέρες, Άγιε Πρόεδρε, ευλογημότητα κύριοι καθηγητές και αγαπητοί μας αδελφοί, υπακούοντας στον σεβαστό καθηγητή μου πατέρα Γεώργιο, θα κάνω έναν αγώνα δρόμου για να είμαι ακριβώς σε αυτό το χρονικό πλαίσιο το οποίο ορίζει και θα προχωρήσω μετά τα εισαγωγικά στο κυρίως θέμα το οποίο σας το ανακοίνωσε ο πατήρ Γεώργιος. Ευχαριστώ την Διοργανωτική Επιτροπή και εκφράζω τη χαρά μου γιατί οι Ιερές Μητροπόλεις που ακούσατε τα ονόματα αλλά και η σύνταξη των κληρικών και μοναχών των Ορθοδόξων συνδιοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση η οποία είναι μία μαρτυρία της Ορθοδόξου Πίστεως εν όψη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Θα ήθελα λοιπόν μερικά ερωτήματα ευθύς αμέσως να θέσω με την αρχή του θέματός μου. Ποιος είναι ο χαρακτηρισμός της συνηθισμένης Συνόδου? Θα είναι οικουμενική ή πανορθόδοξος? Ποια η έννοια του προσδιορισμού της Συνόδου ως Αγίας και Μεγάλης? Ποια σύνοδος χαρακτηρίζεται από το κανονικό δίκαιο και τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας ως Αγία και Μεγάλη? Αν δεν είναι οικουμενική και πανορθόδοξος, ποιο θα είναι το κύρος και η αυθεντία της αυτής της Συνόδου? Η ορθή απάντηση εις τα οσάνω κέρια εκκλησιολογικά ερωτήματα θα προσημάνει και θα προδικάσει το αποτέλεσμα, το αν δηλαδή θα υπάρξουν ή όχι εκκλησιολογικά και ποιματικά προβλήματα από τη μη συμμετοχή όλων των Ορθοδόξων Επισκόπων εις την Αγία αυτή Σύνοδο. Είναι εις όλους γνωστόν ότι τόσο οι προσυνοδικές πανορθόδοξες διασκέψεις, όσο και οι ειδικές διορθόδοξες επιτροπές, αλλά και η εν γέννη οικουμενική κίνηση χαρακτηρίζει όχι ως οικουμενική, αλλά ως Αγία και Μεγάλη τη μελετωμένη να συνέλθει τον προσεχή Ιούνιο Σύνοδο. Κατά τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στον θεολογικό διάλογο με τον Ρωμαιοκαθολικών Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, η ιδία, η θεματολογία, όσα αυτή καθορίστη πανορθοδόξος και ομοφόνος και ο σκοπός συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου προσδιορίζει για τον χαρακτήρα αυτής της Συνόδου ουχίως οικουμενικής αλλά ως Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Ποια όμως Σύνοδος χαρακτηρίζεται από το κανονικό δίκαιο και τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας ως Αγία και Μεγάλη? Μια έρευνα στους ιερούς κανόνες μόνο των Αγίων Επτά Οικουμενικών Συνόδων καταδεικνύει ότι η Αγία Οικουμενική Σύνοδος αποκαλείται πότε Αγία και Μεγάλη Σύνοδος.
Πότε Μεγάλη Σύνοδος, ενίοτε Αγία και Οικουμενική Σύνοδος και άλλοτε Αγία Σύνοδος. Και παραθέτω μετά στη συνέχεια, να μην σας κουράσω, τις αναφορές σε κάθε Οικουμενική Σύνοδο, σε αυτά τα ονόματα τα οποία είπαμε προηγουμένως. Η αναλλαγή της ονομασίας και των όρων των συνόδων κατά τα Οσάνα δεν σημαίνει την αναφορά σε διαφορετικές συνόδους, λόγω χάρη τοπικές ή επαρχιακές, αλλά στις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους της Εκκλησίας μας και μόνο, συμφώνως και προς την ερμηνεία των ενθέματι ιερών κανόνων υπό το Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που καταχωρείται στο Ιερό Πηδάλιο των Θείων και Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας μας. Και εδώ προβάλλεται το ερώτημα, γιατί εφόσον οι Θείοι και οι Ιεροί Κανόνες της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας με τη χρήση του όρου Αγία και Μεγάλη Σύνοδος εννοούν σαφέστατα και παραπέμπουν εναργέστατα σε Οικουμενική Σύνοδο, η συγκληθισμένη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος αποποιείται εξ αρχής τον χαρακτηρισμό της ως Οικουμενικής, ενώ προφανώς έχει την αξίωση το κύρος της να είναι εισάξιο και ισοδύναμο των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων. Βεβαίως προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι δεν συγκαλείται ως Οικουμενική, διότι δεν θα συμμετάσχουν οι απεσχισμένοι δυτικοί χριστιανοί. Όμως, η πράξη και η παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας δεν παραθεωρεί το γεγονός ότι από του πρώτου αιώνος και μέχρι σήμερα υπήρχαν και υπάρχουν οι διαχρονικά απεσχισμένοι αιρετικοί και σχισματικοί, παραδείγματος χάρη Νικολαίτες, Αριανοί, Νεαστεριανοί, Μονοφυσίτες κλπ. Αλλά αυτό ποτέ δεν παρυμπόδισε την Αγία του Χριστού Εκκλησία να συνέλθει σε Οικουμενικές Συνόδους. Και Πανορθόδοξος Σύνοδος δεν ονομάζεται η υποσύγκληση Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, διότι προφανώς αποκλείεται εκ των προτέρων η συμμετοχή όλων των Ορθοδόξων Επισκόπων. Όμως, στο σημείο αυτό εστιάζεται το σπουδαιότερο προδήλως εκκλησιολογικό πρόβλημα της μελούσης να συναχθεί Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Και το ερώτημα, πρώτον, είναι δυνατόν να συνέλθει μία κατά τα Οσάνου Αγία και Μεγάλη Σύνοδος χωρίς την παρουσία και τη συμμετοχή όλων των Ορθοδόξων Επισκόπων? Ταπεινώς φρονώ ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό με κανονικά κριτήρια είναι αρνητική, εφόσον ως ελέγχθη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος κατά τους ιερούς κανόνας είναι μόνον η Οικουμενική. Και μία Οικουμενική Σύνοδος κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη πρέπει να έχει τέσσερα χαρακτηριστικά ιδιώματα. Να συναθρίζεται δια προσταγών βασιλικών. Αυτό βεβαίως ίσχυε όταν υπήρχε η ενιαία Βυζαντινή Αυτοκρατορία, υπό την οποία υπήγονται διοικητικώς όλες οι επαρχίες των Ορθοδόξων Πατριαρχείων, Αρχιεπισκοπών και Επισκοπών. Ενώ τούτο τώρα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί, διότι η κοσμική εξουσία δεν ασκείται από μία εγκόσμιο βασιλεία, αλλά από πολλές. Γι' αυτό και η πρωτοβουλία συγκλήσεως Οικουμενικής Συνόδου δύναται να προέλθει από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον πρώτο μεταξύ ίσων, εις την εκκλησιαστική